Αυτό είναι το φόρεμα της βασίλισσας. Είναι τόσο ωραίο. Κοίτα, Πέπα. Αυτό είναι το χρυσό στέμμα της βασίλισσας. Wow! Τι υπέροχα πράγματα. Μαμά, πού είναι η τηλεόραση της βασίλισσας? Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Δεν είχαν τηλεόραση? Είχαν υπολογιστές όμως, ε? Όχι, ούτε υπολογιστές είχαν τότε. Και τι έκαναν όλη μέρα? Μαμά, αν ήμουν βασίλισσα, θα μπορούσα να τρώω όσες φέτες ήθελα. Η Πέπα φαντάζεται ότι είναι βασίλισσα. Νόστιμο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο, βασίλισσα, Πέπα? Ναι, θέλω κι άλλο κέικ. Φυσικά. Εμπρός, Πέπα. Έρχομαι, μπαμπά. Μπαμπά, είμαι η βασίλισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν μου μιλάς. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από την υψηλότητά σας. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ο μπαμπάς σας. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό το δωμάτιο τι είναι? Είναι η αίθουσα του δεινόσαυρου. Η αίθουσα του δεινόσαυρου? Τζόρτζ, είμαστε στο δωμάτιο του δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος. Πού είναι ο δεινόσαυρος? Κάπου μέσα στο δωμάτιο. Δεν τον βλέπω. Πρέπει να είναι πολύ μικρός. Κι όμως, Πέπα, είναι πολύ μεγάλος. Wow. Είναι τα κόκαλα ενός αληθινού δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος. Γεια σε όλους. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Σούζη. Είμαι η πριγκίπισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν θες να μου μιλήσεις. Γεια σας, μεγαλειοτάτη. Ναι. Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Ανοίξτε καλά και κάντε α. Α. Ναι. Είμαι κλόουν. Κάνε μας κάτι αστείο. Ρε Βεκά, γιατί είσαι ντυμένη καρότο? Μ' αρέσουν τα καρότα. Δεινόσαυρος. Τι τρομερός δεινόσαυρος. Η Πέπα καμαρώνει μπροστά στον καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες? Εσύ είσαι, Πέπα. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, είμαι μια νερέδα πριγκίπισσα. Κι εγώ μάγισσα. Μιαου. Έχω και μαγικό ραβδί. Μαγικό ραβδί έχω κι εγώ. Θα σε κάνω βάτραχο. Κι εγώ μπορώ να σε κάνω βάτραχο. Δεινόσαυρος. Πόπο, ο Τζόρτζ φοβήθηκε την ίδια του την εικόνα στον καθρέφτη. Χαζούλη, Τζόρτζ, κοίτα, εσύ είσαι στον καθρέφτη. Παιδιά, ήρθε η ώρα να αποφασίσετε ποιος έχει φορέσει την καλύτερη στολή. Θέλουμε έναν Κρήτη. Αφού το πάρτι είναι της Πέπα, ίσως πρέπει εκείνη να κάνει τον Κρήτη. Είμαι Κρητής, είμαι Κρητής. Μπαμπά, τι είναι ο Κρητής? Ο Κρητής αποφασίζει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Αχ, ωραία! Η Πέπα θα αποφασίσει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Σούζη, να δω τη στολή σου, παρακαλώ. Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Κάνω τον κόσμο καλά. Πολύ καλά, νοσοκόμα Σούζη. Τώρα ο Ντάνι. Είμαι πειρατής. Βήρα τις άγκυρες. Παππού Γουρουνάκι. Παππού Γουρουνάκι. Γεια σας, Πέπα, Τζόρτζ. Κοιτάξτε τι σας έφτιαξα εγώ. Ένα δεντρόσπιτο. Δεντρόσπιτο? Για τον Τζόρτζ και για μένα. Οι κουρτινούλες είναι για το δεντρόσπιτό σας. Τσίτο! Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν το δεντρόσπιτό τους. Ευχαριστώ και για γουρουνίτσα. Ευχαριστώ, παππού Γουρουνάκι. Ποιος θέλει να μπει μέσα στο σπίτι πρώτος? Εγώ, εγώ. Εμπρός, λοιπόν. Πριν μπω μέσα στο δεντρόσπιτό μου, πρέπει να βγάλω τους λασπωμένους μπότες μου. Είμαι στο δεντρόσπιτό μου! Είμαι στο δεντρόσπιτό μου!
Τζόρτζ, θέλεις να μπεις κι εσύ στο δεντρόσπιτο? Ναι, ποιος είναι? Ένα γουρουνάκι ονόματι Τζόρτζ θα ήθελε να σου κάνει επίσκεψη. Μπορεί να περάσει? Μόνο αν βγάλει τις λασπωμένες μπότες του. Τζόρτζ, βγάλε τις μπότες σου για να μπορέσεις να επισκεφθείς την Πέπα στο δεντρόσπιτο. Ποιος είναι? Τζόρτζ? Ναι, ποιος είναι? Η μαμά γουρουνίτσα. Έχετε χώρο και για άλλους επισκέπτες? Πρέπει να πεις τις μυστικές λέξεις. Τότε μπορείς να μπεις στο σπίτι μας. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι μυστικές λέξεις? Πρέπει να σου τις ψιθυρίσω. Οι μυστικές λέξεις είναι η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Μάλιστα. Πες τις μυστικές λέξεις. Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Ακριβώς! Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά! Αυτές τις μυστικές λέξεις τις βρίσκω εγώ σαν χλές. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα κάστρο μία μικρή πριγκίπισσα που την έλεγαν νησταγμένη πριγκίπισσα. Μπαμπά, γιατί την έλεγαν έτσι? Θα το μάθεις αργότερα. Η νησταγμένη πριγκίπισσα ήταν όμορφη. Ναι, ήταν πολύ όμορφη. Της άρεσε πολύ να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Είμαι τόσο όμορφη. Ποιος άλλος ζούσε σε αυτό το κάστρο? Ναι. Σε αυτό το κάστρο ζούσαν επίσης ο μικρός πρίγκιπας, η βασίλισσα μαμά και ο βασιλιάς μπαμπάς. Ακριβώς, και ζούσαν όλοι μαζί στο κάστρο. Ο βασιλιάς μπαμπάς είχε μεγάλη οικία? Όχι, φυσικά. Ήταν πολύ όμορφος, σαν εμένα. Τέλος πάντων, υπήρχε επίσης ένας δράκος. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Α, ναι, σωστά, δεν ήταν δράκος, ήταν δεινόσαυρος. Έξω από το κάστρο ζούσε ένας πελώριος, άγριος δεινόσαυρος. Πόπο, μήπως ο δεινόσαυρος δεν ήταν τόσο άγριος, μπαμπαγουρουνάκι? Συγγνώμη, Τζόρτζ. Όχι, ο δεινόσαυρος ήταν πολύ ευγενικός. Έτρωγε πάρα πολύ χορτάρι. Μπαμπαγουρουνάκι. Συγγνώμη. Να, έκανα το δεινόσαυρο. Μπαμπά, γιατί την πριγκίπισσα την έλεγαν η νησταγμένη πριγκίπισσα? Θα έρθω και σε αυτό. Μετά ο ήλιος βασίλεψε. Ύστερα βγήκαν τα άστρα και το φεγγάρι. Κι όλοι άρχισαν να νιστάζουν πολύ. Πολύ ωραία τα βάλατε. Τώρα θα τα ανάψω. Ορίστε τα σπίρτα. Μα δεν χρειαζόμαστε σπίρτα. Μπαμπά, πώς ανάψεις τη φωτιά χωρίς σπίρτα? Θα ανάψω τη φωτιά με τον παλιό τρόπο, τρίβοντας μεταξύ τους αυτά τα δύο ξυλαράκια. Ο μπαμπάς γουρουνάκης τρίβει τα δύο ξυλαράκια μεταξύ τους για να ανάψει τη φωτιά. Πού είναι η φωτιά, μπαμπά? Μη βιάζεσαι. Ζήτω! Ήταν παιχνιδάκι. Τώρα μπορούμε να ζεστάνουμε την ντοματόσουπα. Ακούστε τους ήχους της φύσης. Τι είναι αυτός ο ήχος? Τα τριζόνια είναι που τραγουδούν. Και αυτό τι είναι? Μια κουκουβάγια. Κοίτα, νάτι. Wow. Και αυτός ο θόρυβος τι είναι? Α, δεν είμαι σίγουρη. Η κοιλιά του μπαμπά είναι. Το γουργουριτό της κοιλιάς μου είναι ο καλύτερος φυσικός ήχος. Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να πάμε. Λατρεύω την ντοματόσουπα. Κι εγώ το ίδιο. Να κι άλλος ένας φυσικός ήχος του μπαμπά γουρουνάκι. Τι? Ελάτε, παιδιά, όλοι στη σκηνή. Ώρα για ύπνο. Δεν χωράμε όλοι μέσα. Η σκηνή είναι πολύ μικρή. Μια χαρά χωράμε. Μέσα, εμπρός. Κάνε πιο εκεί, μαμά γουρουνίτσα. Μπαμπά, παρά είσαι μεγάλος για τη σκηνή. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς προτιμώ να κοιμηθώ έξω. Καληνύχτα, μπαμπά γουρουνάκι. Καληνύχτα, μπαμπά. Νύχτα, νύχτα. Καληνύχτα σε όλους.
Η μαμά Γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζόρτζ κοιμούνται στη σκηνή. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης κοιμάται έξω, κάτω από τα άστρα. Μήπως αρέσει το μανούλι! Ναι, παππού Γουρουνάκη. Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το μανούλι. Όπα! Κάτι πρέπει να έχω που να αρέσει στον Τζόρτζ. Σου αρέσει το αγγούρι! Ναι. Yeah. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το αγγούρι. Και δεν του αρέσει το μανούλι. Και δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Λοιπόν, Τζόρτζ, ποιο λαχανικό σου αρέσει? Το κέικ σοκολάτα. Χαζούλη, Τζόρτζ, το κέικ σοκολάτα δεν είναι λαχανικό. Μπορεί του Τζόρτζ να του αρέσουν τα λαχανικά, άμα του κάνω μια υπέροχη σαλάτα. Ω, υπέροχες φρέσκες ντομάτες, μαρούλι και αγγούρι. Πρώτα, πρέπει να τα πλύνουμε. Η Πέπα και ο Τζόρτζ βοηθούν τη γιαγιά Γουρούνιτσα να πλύνει τα λαχανικά. Εντάξει, φτάνει το πλύσιμο. Η γιαγιά Γουρούνιτσα έκανε τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι σαλάτα. Παππού Γουρουνάκη, φώναξε τους όλους για να φάμε. Τρώμε! Η γιαγιά Γουρούνιτσα έφτιαξε πίτσα σήμερα. Να και η σαλάτα μας. Την έφτιαξα με τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι του παππού. Αρχίστε, παιδιά! Ο Τζόρτζ έφαγε την πίτσα του. Αλλά του Τζόρτζ δεν του αρέσουν ούτε οι ντομάτες, ούτε το μαρούλι, ούτε το αγγούρι. Πω πω, Τζόρτζ, δεν σου αρέσει η σαλάτα? Όχι. Τζόρτζ, για δοκίμασε λίγο αυτή την υπέροχη ντομάτα. Ναι. Τζόρτζ, αυτό είναι αγγούρι. Ο παππούς το καλλιέργησε στον κήπο του. Ναι. Μαμά, ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ μακριά. Είναι κεραυνός, Πέπα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταιγίδα και πολύ βροχή. Γρήγορα, όλοι μέσα, θα μας πιάσει βροχή. Γιατί τέτοιος πανικός? Η βροχή είναι ακόμα πολύ μακριά. Ο ουρανός σκοτεινιάζει όλο και πιο πολύ. Σε λίγο θα ξεσπάσει καταιγίδα. Πέπα, Τζόρτζ, φέρατε όλα τα παιχνίδια σας από τον κήπο? Δεινόσαυρος. Ωραία. Ο κύριος δεινόσαυρος είναι ασφαλής. Το αρκουδάκι! Άφησε το αρκουδάκι στον κήπο! Θα βρεχεί! Μη φοβάσαι, Πέπα. Ο μπαμπάς θα σώσει το αρκουδάκι. Κάνε γρήγορα, μπαμπά Γουρουνάκι. Όπου να είναι θα βρέξει. Τα ξέρω όλα εγώ για τις καταιγίδες. Θα αργήσει πολύ να βρέξει. Το φαντάστηκα. Προλαβαίνω μια χαρά ώσπου να βρέξει. Το καημένο το αρκουδάκι έγινε μουσκεμα. Ναι, το καημένο το αρκουδάκι. Ας το σκουπίσουμε. Το καημένο το αρκουδάκι. Έτσι, μπράβο, αρκουδάκι, στέγνωσες. Και ο καημένος ο μπαμπάς έγινε μουσκεμα κι εγώ. Ω, συγγνώμη, μπαμπά. Έλα να σε σκουπίσουμε. Έτσι, μπράβο, μπαμπά Γουρουνάκι. Τώρα είσαι στεγνός. Η βροχή μπαίνει μέσα στο σπίτι. Βρέχεται το πάτωμα. Πω πω, τι θα κάνουμε, μπαμπά Γουρουνάκι? Μην ανησυχείτε. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης χρησιμοποιεί ένα κουβά για να μαζεύει. Demi plié. Τώρα ένα μικρό άλμα. Petit jeté. Με χάρη και ομορφιά. Petit jeté. Χάρη και ομορφιά. Petit jeté. Χάρη και ομορφιά. Το μάθημα μπαλέτου έχει πολύ πλάκα. Σηκώστε τα χέρια.
Φανταστείτε ότι είστε πανέμορφοι κύκνοι. Για πείτε μου, πώς νομίζετε ότι κάνει ο κύκνος? Ναι. Ναι. Χάρη και ομορφιά. Η Πέπα λατρεύει το χορό. Όλοι λατρεύουν το χορό. Μαμά, μαμά, χορέψαμε όλοι σαν κύκνοι. Η Πέπα τα πήγε πολύ καλά. Έπρεπε να χορέψω όμορφα και χαριτωμένα. Ω, υπέροχα. Να σου δείξω πώς το έκανα. Έλα να πάμε σπίτι πρώτα. Εκεί θα δείξεις στον μπαμπά, στον Τζόρτζ και σε μένα τι έμαθες. Γεια σας. Μαμά, μπορώ να σηκωθώ τώρα? Ο γιατρός Καφέ Αρκούδος λέει ότι πρέπει να μείνεις για λίγο στο κρεβάτι. Oh, μα είναι τόσο βαρετό. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να δεχτείς επισκέψεις. Μπορεί να έρθει να με δει η Σούζη Προβατίνα. Η Σούζη Προβατίνα είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Θα πάρω τη μαμά της Σούζη Προβατίνας. Γεια σας, κυρία Γουρουνίτσα. Μπορεί η Πέπα να μιλήσει στη Σούζη? Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Πέπα. Δεν είμαι πολύ καλά. Έχω κόκκινες σπυράκια στο πρόσωπο. Ήρθε ο γιατρός να σε δει? Ναι, ήρθε στο σπίτι ο γιατρός Καφεαρκούδος. Είπε ότι δεν είμαι πολύ καλά και ότι είμαι πολύ γενναία. Ώστε είσαι στα αλήθεια άρρωστη? Ναι, ναι. Δεν το κάνω στα ψέματα. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Ο γιατρός Καφεαρκούδος μου έδωσε ένα φάρμακο που έχει πολύ απέσια γεύση. Έρχομαι να σε δω. Ναι. Πάω να φορέσω τη στολή της νοσοκόμας. Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να δει την Πέπα. Η Σούζη φοράει στολή νοσοκόμας. Μαζί της έχουν έρθει ο Ντάνης Κυλάκης και η Ρεβέκα Κουνέλα. Γεια σας, Πέπα. Γεια σας. Πώς αισθάνεσαι? Δεν είμαι πολύ καλά, Σούζη. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώσεις καλύτερα? Μπορείτε να μου φέρετε χυμό πορτοκάλι. Εντάξει. Η Πέπα φαίνεται να το διασκεδάζει πολύ. Ευχαριστώ, Σούζη. Νιώθεις κάπως καλύτερα? Λιγουλάκι. Ντάνι, ρώτα τη μαμά μου αν μπορώ να φάω παγωτό. Εσύ, Ρεβέκα, θα μπορούσες να μου φέρεις λουλούδια από τον κήπο? Έλα, Τζόρτζ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να αφήνουν πατημασιά στο χιόνι. Πόπο. Δεν είναι αστείο. Τζόρτζ, έλα να παίξουμε χιονοπόλεμο. Η Πέπα έφτιαξε μια χιονόμπαλα. Η Πέπα και ο Τζόρτζ διασκεδάζουν πολύ. Τζόρτζ, έλα πίσω, γουρουνάκι. Πόπο, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Τζόρτζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζόρτζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονανθρώπου. Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Να, ο χάρτης του θησαυρού για την Πέπα. Και ο Τζόρτζ μπορεί να φορέσει το πειρατικό μου καπέλο. Στις διαταγές σου, καπετάν Τζόρτζ.
Ο χάρτης είναι λίγο δύσκολος. Μπαμπά, μπορείς να βοηθήσεις? Φυσικά, Πέπα. Είμαι πολύ καλός στους χάρτες. Ναι, πράγματι είναι δύσκολο. Μπαμπά γουρουνάκι, τι βλέπω. Κρατάς το χάρτη σου ανάποδα. Ναι, το ξέρα, το ξέρα. Εύκολο είναι. Ο κόκκινος σταυρός δείχνει που είναι ο θησαυρός. Σε ποιο σημείο όμως του κήπου είναι αυτές οι δύο μιλιές? Δεν ξέρω. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Ναι, γιαγιά. Το πρώτο στοιχείο είναι σε ένα μπουκάλι. Μα πού είναι το μπουκάλι? Εγώ το βλέπω. Η Πέπα βρήκε το πρώτο στοιχείο. Ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι. Κοιτάξτε όλοι, να το μπουκάλι. Μπράβο σου, Πέπα. Για να δούμε τι γράφει το μήνυμα. Ω, ένα μήνυμα από έναν πειρατή. Μαμά, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του πειρατή? Αυτός ο πειρατής έχει πολύ κακό γραφικό χαρακτήρα. Ο γραφικός χαρακτήρας του πειρατή είναι μια χαρά. Όχι, δεν βγάζω καθόλου τι λέει. Μα ο πειρατής το λέει καθαρά. Ακολουθήστε τα βέλη. Ακολουθήστε τα βέλη. Ο Τζόρτζ βρήκε το δεύτερο στοιχείο. Ξυλαράκια σε σχήμα βέλους. Κοιτάξτε, δείχνει προς εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ακολουθούν τα βέλη. Κοίτα, Τζόρτζ, ένα κλειδί. Η Πέπα βρήκε το επόμενο στοιχείο. Ένα κλειδί. Μπράβο, Πέπα. Τώρα πρέπει να βρεις το σεντούκι του θησαυρού και να το ξεκλειδώσεις. Λατρεύω το αυτοκίνητό μας. Κι αυτό λατρεύει εμάς, νομίζω. Σωστά. Ω, το αυτοκίνητο βγάζει πολύ περίεργους ήχους. Τι έπαθε, μπαμπά? Δεν ξέρω. Να πάμε στο συνεργείο του παππού Σκυλάκη. Μπορεί να το φτιάξει. Πολύ καλή ιδέα, μαμά Γουρουνίτσα. Ο παππούς Σκυλάκης έχει συνεργείο. Είναι πολύ καλό στην επισκευή αυτοκινήτων. Παπα! Μπαμπά Γουρουνάκη! Το αυτοκίνητό σου δεν μας τα λέει καλά. Θα το φτιάξεις, σε παρακαλώ, παππού Σκυλάκη. Ναι, αλλά θα μου πάρει όλη τη μέρα. Θέλαμε να πάμε βόλτα με το αυτοκίνητό μας. Μην ανησυχείτε, θα σας δανείσω αυτό το αυτοκίνητο όσο θα φτιάχνω το δικό σας. Ζήτω! Σε ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Να σας κατεβάσω την οροφή. Ναι, μπορείτε. Θα πατήσω το κόκκινο κουμπί. Τι έξυπνο αυτοκίνητο. Όταν γυρίσετε, θα έχω φτιάξει το αυτοκίνητό σας. Ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Γεια χαρά! Γεια! Γεια σας! Γεια χαρά! Το καινούριο μπλε αυτοκίνητο αρέσει στην Πέπα και στην οικογένειά της. Πολλά κουμπιά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνει το πράσινο κουμπί, μπαμπά? Για να δούμε. Μαγικά παράθυρα! Μπαμπά, μπορείς να κατεβάσεις τα μαγικά παράθυρα? Τι κάνει το μπλε κουμπί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Αν βάλεις το δόντι κάτω από το μαξιλάρι σου απόψε, θα έρθει στο σπίτι η Νεράιδα. Η Νεράιδα θα πάρει το δόντι και στη θέση του θα αφήσει ένα στραφτερό κέρμα. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω Νεράιδα των δοντιών. Εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, Τζόρτζ? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Γρήγορα, Τζόρτζ, ώρα για ύπνο. Δεν θέλουμε να χάσουμε την Νεράιδα των δοντιών. Πριν πάνε στο κρεβάτι, η Πέπα και ο Τζόρτζ βουρτσίζουν τα δόντια τους. Πέπα, τι κάνεις εκεί? Βουρτσίζω το δόντι μου για να είναι ωραίο και καθαρό για την Νεράιδα των δοντιών. Η Πέπα δεν βλέπει την ώρα να πάει στο κρεβάτι. Η Πέπα βάζει το δόντι της κάτω από το μαξιλάρι για την Νεράιδα των δοντιών. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά.
Καλή σας νύχτα, γουρουνάκια μου. Τζορτζ, εγώ δεν θα κοιμηθώ. Να μείνουμε και δυο ξύπνοι όλη νύχτα να δούμε την Εράδα των Δοντιών. Πολύ αργή αυτή η Εράδα τελικά. Η Εράδα των Δοντιών κάνει πολλή ώρα να έρθει στο σπίτι. Πού είναι η Εράδα των Δοντιών? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Είναι η Εράδα των Δοντιών? Τζορτζ, ακούς τίποτα? Όχου, Τζορτζ. Α, ο θόρυβος ήταν ο Τζορτζ. Ήταν τόσο κουρασμένος που αποκοιμήθηκε. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά! Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά! Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Αχ, είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα είναι τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. Ένα, δύο, τρία. Άνοιξε τα μάτια σου. Χρόνια πολλά, μαμά. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύσα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, ανοίξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Α, τι όμορφο φόρεμα. Η δεσποινή σκουνέλα έκανε τους φίλους της Πέπα τίγρης. Ορίστε, Σούζη, τώρα μοιάζεις με τίγρη. Ευχαριστώ, δεσποινή σκουνέλα. Ναι. Wow, τι ωραία φατσούλα, Σούζη. Σε έκανε ψιψίνα? Όχι, είμαι τίγρης. Ναι. Πέπα, θέλεις να σε βάψω και εσένα? Ναι, θέλω. Θα με κάνετε ελεφαντάκι? Πω, δεν ξέρω να φτιάχνω ελέφαντες. Ξέρω να κάνω τίγρης. Ναι, τίγρη τότε. Ορίστε, Πέπα, τώρα είσαι μια τίγρης. Είμαι τίγρης. Τζορτζ, εσύ τι θα ήθελες να είσαι? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος? Δεν θέλεις να σε κάνω τίγρη και εσένα? Είμαι καλή στις τίγρης. Είμαι τίγρης. Κι εγώ. Μιαου. Οι τίγρες δεν κάνουν γαβ-γαβ. Εσύ που το ξέρεις? Γιατί οι τίγρες είναι σε μεγάλες γάτες. Μιαου. Κι εγώ είμαι γάτα. Κάντι, σε παρακαλώ, θα μας δείξεις να κάνουμε τις τίγρες. Εντάξει. Οι τίγρες περπατάνε πολύ πολύ αργά και μετά πηδάνε. Οι τίγρες όταν θέλουν να πληθούν γλύφονται. Αλλά το καλύτερο είναι ότι όταν είναι ευχαριστημένες γουρχωρίζουν. Γεια σας, παιδιά. Ας το καλό. Είσαστε όλοι τίγρες. Και εγώ τους μαθαίνω να κάνουν σωστά τις τίγρες. Τι θέλετε να κάνετε μετά, μικρά τιγράκια? Δεινόσαυρος. Ακριβώς. Πρέπει να βρούμε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο για τον Τζορτζ. Πάμε να πάρουμε μπαλόνια για όλους. Ζήτω! Μάλλον η Πέπα δεν πρέπει να πειράζει τον Τζορτζ τόσο πολύ.
Πέπα, πάλι πειράζεις τον Τζόρτζ. Όχι ακριβώς, μαμά. Του έδειχνα να πιάνει την μπάλα. Αλήθεια. Ξέρω ένα παιχνίδι για να μάθει ο Τζόρτζ να πιάνει την μπάλα. Είναι αστείο. Λέγεται κορόιδο. Πέπα, πάρε την μπάλα και στάσου από εδώ. Και εσύ, Τζόρτζ, στάσου από εκεί. Ωραία. Πρέπει να πετάξετε την μπάλα ο ένας στον άλλον και εγώ θα προσπαθήσω να την πιάσω. Δηλαδή, εγώ θα είμαι το κορόιδο. Η μαμά θα είναι το κορόιδο. Πιάσε, Τζόρτζ. Οχ, μου ξέφυγε. Ο Τζόρτζ έπιασε την μπάλα. Ζήτω! Μπράβο, Τζόρτζ. Τώρα πέτα την μπάλα στην Πέπα. Οπ, ξανακάντω. Ξανακάντω. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα πάνω από τη μαμά γουρουνίτσα. Έλα, Τζόρτζ, πέτα μου την μπάλα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Κι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Η Πέπα θέλει να μιμηθεί τον Τζόρτζ, αλλά παρά είναι μεγάλη και κόλλησε. Έχω την μπάλα. Πέπα, είναι η σειρά σου να κάνεις το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε. Ζήτω! Ζήτω! Την έπιασα! Τζόρτζ, εσύ θα είσαι το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε! Πιάσε την μπάλα, Τζόρτζ. Μαμά, να παίξουμε στον υπολογιστή σου, χαρούμενη κυρία Κότα. Θα παίξουμε στον υπολογιστή αργότερα. Τώρα πρέπει να δουλέψω. Μαμά, να σε βοηθήσουμε στη δουλειά σου. Όχι, Πέπα. Δεν πρέπει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Τζόρτζ, ούτε και εσύ κάνει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Ναι, Τζόρτζ. Ποτέ μην κάνεις αυτό. Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. Απλώς έδειχνα στον Τζόρτζ τι να μην κάνει. Πόπο, ο υπολογιστής κανονικά δεν το κάνει αυτό. Μπαμπά γουρουνάκι! Μπαμπά γουρουνάκι! Τι είναι, μαμά γουρουνίτσα? Μπαμπά γουρουνάκι, μπορείς να φτιάξεις τον υπολογιστή? Θα τελειώσω το φαγητό όσο εσύ φτιάχνεις τον υπολογιστή. Εντάξει, μαμά γουρουνίτσα, αλλά δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ, μπαμπά γουρουνάκι. Ο μπαμπάς γουρουνάκης θα φτιάξει τον υπολογιστή. Μήπως να τον κλείσω και να το ξανανοίξω. Ο μπαμπάς γουρουνάκης έφτιαξε τον υπολογιστή. Ζήτω, ο μπαμπάς! Ναι, είμαι ειδικός εγώ σε αυτά τα πράγματα. Μπαμπά, μπορούμε να παίξουμε στον υπολογιστή χαρούμενη κυρία Κότα? Καλύτερα να ρωτήσετε τη μαμά σας. Η μαμά είπε ότι θα παίζαμε αργότερα. Εντάξει τότε, παιδιά. Αλλά δεν ξέρω πού είναι το CD. Η Μαντάμ Γαζέλα προσέχει τα παιδιά στο παιδικό εργαστήριο. Γεια σας! Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ! Ναι! Ναι! Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια! Γεια σου! Είμαι ο Ντάνι Σκυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός! Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Με τρόμαξες, καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδερφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδερφό τον Τζόρτζ. Να δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική.
Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. George, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Πρώτα, κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, George, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. George, είναι λάθος σχήμα. Τώρα κάνουμε το κοτσάνι και τα φύλλα. Τέλειο. Στην Πέπα και τη Σούζη αρέσει πολύ να παίζουν στο δωμάτιο της Πέπα. Και του Τζόρτζ του αρέσει. Όχι, Τζόρτζ. Αυτό το παιχνίδι είναι για μεγάλα κορίτσια. Άντε να παίξεις με τα δικά σου παιχνίδια. Η Πέπα και η Σούζη θέλουν να παίξουν μόνες τους. Είμαι μία μικρούλα νεράιδα πριγκίπισσα. Θα κουνήσω το μαγικό μου ραβδί και θα σε κάνω βάτραχο. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να παίζει μόνος του. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ. Παίζω με τη Σούζη τώρα. Εσύ να πας να παίξεις αλλού. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει με την Πέπα. Νιώθει λιγάκι μόνος. Τζόρτζ, χρειάζομαι βοήθεια. Φτιάχνω μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας. Κάποιος πρέπει να γλύψει καλά τον μπολ. Του Τζόρτζ του αρέσει να βοηθάει τη μαμά να φτιάχνει μπισκότα. Αλλά πιο πολύ του αρέσει να παίζει με την Πέπα. Θέλω να γίνω νοσοκόμα. Θέλω να γίνω γιατρός. Ναι, αλλά ποιος θα κάνει τον άρρωστο? Τζόρτζ! Στην Πέπα και στη Σούζη αρέσει να παίζουν το γιατρό και το νοσοκόμα. Καμιά φορά ο μπαμπάς Γουρουνάκης χάνει τα γυαλιά του. Τζόρτζ, είδατε τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη? Δεν τα βρίσκει πουθενά. Όχι, μαμά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ δεν ξέρουν πού είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Πόπο, ο μπαμπάς δεν βλέπει τίποτα χωρίς τα γυαλιά του. Και αυτό τον κάνει πολύ κακόκεφο. Χωρίς τα γυαλιά του, ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα του. Είναι γελίο. Δεν βλέπω τίποτα. Κάπου θα τα βάλατε τα γυαλιά μου. Θυμάσαι που τα βάζει συνήθως, μπαμπά Γουρουνάκη? Όταν δεν τα φοράω, τα βάζω πάντοτε στην τσέπη μου. Αλλά δεν είναι εκεί τώρα. Μπαμπά, θες να σε βοηθήσουμε να βρεις τα γυαλιά σου? Καλή ιδέα, Πέπα. Αν τα βρεις, ο μπαμπάς θα πάψει να είναι τόσο κακόκεφος. Δεν είμαι κακόκεφος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν για τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Η Πέπα ψάχνει κάτω από την εφημερίδα. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Ο Τζόρτζ κοιτάζει επάνω στη τηλεόραση. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Πάμε επάνω στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά τους. Τζόρτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο. Η Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτό το μικρό σποράκι θα μεγαλώσει και θα γίνει μια μικρή μιλίτσα σαν αυτή. Και αυτή η μικρή μιλίτσα θα γίνει μια μεγάλη μιλιά σαν αυτή. Αου! Και μέσα σε αυτό το μήλο υπάρχουν κι άλλοι σπόροι. Για να γίνουν κι άλλα δέντρα. Ακριβώς. Παππού, παππού,
Θέλω να φυτέψω ένα σπόρο. Θέλεις να φυτέψεις ένα σπόρο, φραουλιάς? Ναι, αμέ. Από αυτόν τον σπόρο θα φυτρώσει μια υπέροχη φραουλιά. Πρώτα, σκάψε μια τρυπούλα. Μετά θα βάλω μέσα το σπόρο και θα το σκεπάσω με χώμα. Να σου το ποτίσω εγώ. Όχι, όχι. Θέλω να το ποτίσω εγώ. Ωραία. Τώρα θα περιμένουμε να μεγαλώσει. Η Πέπα και ο Τζόρτζ περιμένουν ο σπόρος να μεγαλώσει. Μα δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να έχεις υπομονή, Πέπα. Θα πάρει πολύ καιρό για να μεγαλώσει. Πέπα, Τζόρτζ, είναι ώρα να πάμε σπίτι. Μα περιμένουμε να μεγαλώσει η φραουλιά μου. Ήθελα να φάω φράουλες με το τσάι. Μην ανησυχείς, Πέπα. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, ο σπόρος θα έχει γίνει μεγάλο φυτό. Και θα φάμε φράουλες. Ναι. Έλα, Πέπα. Γεια σου, παππού. Γεια σου, φραουλιά. Αν τρέξουμε στην κολοκύθα του μπαμπά, πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην πέσουμε πάνω της. Ο μπαμπάς θα στεναχωρηθεί πολύ άμα σπάσει η κολοκύθα του. Μη φοβάσαι, Πέπα. Παραβγαίνουμε. Η Πέπα και οι φίλοι της παραβγαίνουν ως την κολοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Ε, το νου σας στην κολοκύθα μου. Ζήτω. Πέπα, πρόσεχε. Η κολοκύθα του μπαμπά. Συγγνώμη, μπαμπά. Κοιτάξτε τον Τζόρτζ, πάει τόσο αργά. Το ποδηλατάκι του Τζόρτζ είναι για μωρά. Για μωρά είναι και το δικό σου, Πέπα. Έχεις ακόμα βοηθητικές. Εγώ κάνω ποδήλατο χωρίς τις βοηθητικές μου. Ναι. Κι εγώ. Κι εγώ. Ελάτε να ξανανεύουμε στο λόφο. Θα έρθεις, Πέπα. Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Τα λέμε σε λίγο. Γεια. Η Πέπα εύχεται να μην είχε βοηθητικές ρόδες στο ποδηλατό της. Μπαμπά, δεν θέλω να έχω πια βοηθητικές ρόδες. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο χωρίς αυτές. Ναι. Εντάξει, Πέπα. Τότε να τις βγάλουμε. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης βγάζει τις βοηθητικές από το ποδήλατο της Πέπα. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές? Ναι. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ? Μπορώ και παραμπορώ. Μπορώ, σας λέω. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Μήπως θέλεις βοήθεια, Πέπα? Ναι, σε παρακαλώ, μπαμπά. Εντάξει. Έτοιμη, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Ο Τζόρτζ θα ήθελε να ξέρει τι είναι μέσα στο μυστικό κουτί της Πέπα. Αν θέλεις, προσπάθησε να μαντέψεις. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ νομίζει ότι η Πέπα έχει βάλει ένα δεινόσαυρο μέσα στο κουτί. Όχι, Τζόρτζ. Πάντα λες τη λέξη δεινόσαυρος για όλα. Έτσι κι αλλιώς, ο δεινόσαυρος παρά είναι μεγάλος για να μπει στο κουτί. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μαντέψει τι έχει μέσα το μυστικό κουτί της Πέπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης ξεσκονίζει ένα κάδρο. Μπαμπά, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Το έφτιαξε η μαμά για μένα. Πολύ ωραίο, Πέπα. Τι έχει μέσα? Είναι μυστικό. Ο Τζόρτζ προσπάθησε να μαντέψει, αλλά δεν μπόρεσε να το βρει. Να προσπαθήσω κι εγώ. Ναι! Μήπως έβαλες μέσα τα γυαλιά μου? Όχι. Τα γυαλιά σου είναι στο κεφάλι σου. Ναι, πράγματι. Χαζούλη, μπαμπά, πρέπει να προσπαθήσεις πιο πολύ. Εντάξει. Μήπως έχεις βάλει μέσα τα παπούτσια της μαμάς? Όχι, έχασες όλες τις ευκαιρίες να μαντέψεις σωστά. Στην Πέπα αρέσουν τα μυστικά. Μαμά, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα το κουτί μου. Ω, τι έχει εκεί ο Τζόρτζ? Έφτιαξε ένα κουτί για τον Τζόρτζ και το γέμισε με πολλά μυστικά. Και μόνο ο Τζόρτζ ξέρει τι έχει μέσα. Ω. Η Πέπα θα ήθελε να ξέρει τι έχει μέσα το κουτί του Τζόρτζ. Το δεινόσαυρο φυσικά, το παιχνίδι του Τζόρτζ. Όχι. Ο δεινόσαυρος του Τζόρτζ δεν είναι μέσα στο κουτί. Είναι πολύ δύσκολο.
Δεν θα το βρω ποτέ. Τώρα τα μυστικά δεν αρέσουν στην Πέπα όσο της άρεσαν πριν. Αν δείξεις στον Τζόρτζ ένα πράγμα από το κουτί σου, μπορεί να σου δείξει ένα πράγμα από το δικό του. Εντάξει. Μα πρέπει να το κάνουμε και οι δυο ταυτόχρονα. Πολύ καλή ιδέα. Όλοι έχουν έρθει να δουν τη σχολική παράσταση. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην παράστασή μας, η κόκκινο σκουφίτσα. Πρώτα, να σας παρουσιάσω τους ηθοποιούς μας. Ναι. Ναι. Όχι, παρακαλώ, για χάρη των μικρών μας ηθοποιών, μη βγάζετε φωτογραφίες. Και τώρα αρχίζει το έργο μας. Η γιαγιά είναι στο σπίτι. Μα ποιος είναι αυτός ο επισκέπτης? Είμαι ο μεγάλος κακός Λύκος. Έβγε, Ντάνι μου! Πόπο, ο Ντάνι ξέχασε τι πρέπει να πει μετά. Γιαγιά, πρέπει να μπει στην ντουλάπα. Μπες στην ντουλάπα. Ο μεγάλος κακός Λύκος κάνει στα ψέματα ότι είναι η γιαγιά. Είμαι η μικρή κόκκινη σκουφίτσα. Πάω να κάνω επίσκεψη στη γιαγιά μου. Μπράβο, Πέπα! Μπαμπά, δεν κάνει να βγάλεις φωτογραφίες. Οχ, συγγνώμη, Πέπα. Συνέχισε. Πάω να κάνω επίσκεψη στη γιαγιά μου. Χιχιχι. Ω, εσύ δεν μοιάζεις με τη γιαγιά μου. Τι μεγάλα μάτια που έχεις. Τι μεγάλα δόντια που έχεις. Α, δεν είσαι η γιαγιά μου. Είσαι ο μεγάλος κακός Λύκος. Βοήθεια, βοήθεια! Γεια σου, είμαι η Πέπα το γρουνάκι. Πάλι, πάλι. Εντάξει. Γεια σου, είμαι η Πέπα το γρουνάκι. Γεια σου, είμαι η Πέπα το γρουνάκι. Πάλι, πάλι. Μήπως να γράφαμε κάτι άλλο? Το βρήκα. Ο μπαμπάς θα βγει έξω και εμείς θα γυρίσουμε μία ταινία να του δείξουμε. Από εδώ. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πρέπει να περιμένει στην κουζίνα όσο η μαμά, η Πέπα και ο Τζορτζ γυρίζουν κρυφά την ταινία τους. Μην κάνεις ματάκι, μπαμπά. Πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι. Τζορτζ, θες να ξεκινήσεις πρώτος? Είστε έτοιμοι? Μπορώ να έρθω να δω το βίντεο? Τελειώσαμε. Μπορείς να μπεις τώρα. Ο Τζορτζ γύρισε μια ταινία, το ίδιο και η Πέπα. Για να δούμε την ταινία του Τζορτζ πρώτα. Δεινόσαυρος. Ο Τζορτζ παριστάνει ότι είναι δεινόσαυρος. Είναι πολύ τρομακτικός δεινόσαυρος. Πω, ο Τζορτζ φοβήθηκε. Μη φοβάσαι, Τζορτζ. Ο δεινόσαυρος στην τηλεόραση δεν είναι αληθινός, είσαι εσύ. Δεινόσαυρος. Τώρα ας δούμε την ταινία της Πέπα. Ποιος είναι αυτός πάλι? Είμαι ο μπαμπάς γουρουνάκης. Α, μάλιστα. Η κοιλιά μου είναι πολύ μεγάλη γιατί τρώω συνέχεια πολλά μπισκότα. Δεν είναι μεγάλη η κοιλιά μου. Γιουπί! Αυτή είναι η φίλη της Πέπα. Η Κάτι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, ο Ντάνης Κυλάκης, η Ρεβέκα Κουνέλη και ο Πέντρο Πόνι. Γεια σε όλους! Χρόνια πολλά, Πέπα! Ναι! Ελάτε, παιδιά, αρχίζει το πάρτι μας. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα κάνει τώρα μαγικά κόλπα. Πέπα, να θυμάσαι τι πρέπει να πεις. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τον απίθανο μυστήριο. Εντάξει, μπαμπά. Κυρίες και κύριοι, από εδώ ο μαγικός μπαμπάς. Ιδού το πρώτο μου τρίκ. Άμπρα κατάμπρα! Ωουάου! Το αρκουδάκι! Για το επόμενο τρίκ μου θα χρειαστώ τη βοήθεια του κοινού.
Χρειάζομαι μόνο ένα. Δεσποινής, εσύ σηκώσατε το χέρι πρώτη. Μπορείτε να πείτε στο κοινό το όνομά σας? Ναι. Σούζι Προβατίνα. Εντάξει, Σούζι. Εδώ έχουμε τρεις μπάλες. Μία κόκκινη, μία μπλε και μία κίτρινη. Εντάξει. Πρέπει να διαλέξεις μία μπάλα κρυφά όσο εγώ έχω γυρισμένη την πλάτη. Εντάξει. Διάλεξες μπάλα. Ναι. Άμπρα κατάμπρα. Διάλεξες την κίτρινη. Όχι. Άμπρα κατάμπρα μπλε. Όχι. Άμπρα κατάμπρα κόκκινη. Ναι. Είναι κόκκινη! Ζήτω! Σιγά τα μαγικά, μπαμπά, αφού είπες και τα τρία χρώματα. Σστ, Πέπα, μην το λες σε κανέναν. Εδώ είναι η ντομάτα της μαμά. Μπράβο σου, Πέπα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τώρα βάλτε στο καρότσι. Βρήκα τις ντομάτες. Μπράβο σου, Πέπα. Ντομάτες. Σβήνουμε ένα πράγμα από τη λίστα. Τι έχει μετά η λίστα? Σπαγκέτι! Πουγκέτι! Ακριβώς, Τζόρτζ. Μόνο που λέγονται σπαγκέτι. Πουγκέτι! Τα σπαγκέτι είναι το αγαπημένο φαγητό της Πέπα και του Τζόρτζ. Άραγε, πού είναι τα σπαγκέτι? Τα βλέπω! Από εδώ! Σπαγκέτι! Κοίτα, μαμά, να τα σπαγκέτι! Μπράβο σου, Πέπα. Ας βάλουμε τα σπαγκέτι στο καρότσι. Ναι, μαμά. Πουγκέτι. Τζόρτζ, τα λένε σπαγκέτι. Πουγκέτι. Τι έχει μετά η λίστα, Πέπα? Τσίπς. Τα τσίπς δεν είναι στη λίστα. Έχουμε ένα σωρό τσίπς στο σπίτι, Πέπα. Για μάντεψε πάλι. Αχ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μήπως θυμάσαι εσύ, Τζόρτζ? Δινόσαυρος. Δινόσαυρος. Τζόρτζ, δεν πουλάνε δινόσαυρο στο σούπερ μάρκετ. Όχι, Τζόρτζ. Το επόμενο πράγμα στη λίστα είναι τα κρεμμύδια. Κρεμμύδια. Τώρα το θυμήθηκα. Να, εδώ είναι. Μπράβο σου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Κρεμμύδια! Πολύ ωραία. Πήραμε σχεδόν όλα όσα χρειαζόμασταν. Υπάρχει κάτι τελευταίο στη λίστα. Παππού, μου άρεσε που πηγαίναμε γρήγορα. Μην ανησυχείς, Πέπα. Θα το ξανακάνουμε σε λίγο. Κοίτα, να ένα άλλο καραβάκι. Να ο παππούς Σκυλάκης. Έβγαλε τον Ντάνι Σκυλάκη βόλτα στο ποτάμι. Γεια και χαρά, παππού Σκυλάκη! Γεια και χαρά, παππού Γουρουνάκη! Γεια σου, Ντάνι. Γεια σου, Πέπα. Ο παππού Σκυλάκης είναι ο καλύτερος φίλος του παππού Γουρουνάκη. Μένω έκπληκτος που πλέει ακόμα το σκάφο σου, παππού Σκυλάκη. Πρέπει να είναι και αυτό γέρικο σαν εσένα. Αυτό το γέρικο σκερί πάει πιο γρήγορα το σκουριασμένο κουβά σου, παππού Γουρουνάκη. Εντάξει, γερό σκυλοπνίχτη, σε πάω και κόντρα. Ετοιμάσου να χάσεις, γερό νερόβραστε. Κάνετε και οι δύο σαν μικρά παιδιά. Ο παππού Σκυλάκης με είπε γερό νερόβραστο. Και εσύ τον είπες γερό σκυλοπνίχτη, παππού. Πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Μόνο άμα ζητήσεις συγγνώμη πρώτος. Παππού, ζητώ συγγνώμη από τον παππού Γουρουνάκη. Είναι ο καλύτερος σου φίλος. Όχι, νερόβραστος είναι και το σκάφος μου είναι πολύ πιο γρήγορα από το δικό του. Εντάξει, σκυλοπνίχτη, θα παραβγούμε στην επόμενη γέφυρα. Φεύγουμε με το τρία. Ένα, δύο, πάμε! Ξεκίνησες πιο νωρίς! Πιάσε με, γέρο νερόβραστη! Σκυλοπνίχτη! Δεν πάει πιο γρήγορα ο κουβάς σου! Δεν θα με πιάσεις! Κέρδισα! Πω, το καραβάκι του παππού Γουρουνάκη έμεινε από πετρέλαιο. Ο Τζόρτζ βάζει την αράχνη στο κρεβάτι. Νάνι, νάνι. Τζόρτζ, τι κάνεις επιτέλους? Πρέπει να με βοηθήσεις να ετοιμάσουμε το τσάι.
Μη φοβάσαι, Πέπα. Σε παρακαλώ, μπαμπά, διώξ' τη. Μα γιατί τέτοιος πανικός. Γεια σου, Τζόρτζ. Μήπως είδες την αράχνη. Είναι πολύ τρομακτική. Πάρ' την από εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, Πέπα. Οι αράχνες είναι πολύ πολύ μικρές και δεν μπορούν να σε βλάψουν. Αλλά μη φοβάσαι. Ο μπαμπάς θα τη βγάλει από το δωμάτιό σου. Ω, μεγαλούτσικη είναι. Θα φωνάξω τη μαμά Γουρουνίτσα. Μαμά Γουρουνίτσα! Γεια, κύριε Καλαμουπόδαρη. Η Πέπα αρχίζει κάπως να ξεθαρεύει. Της αρέσει το κουκλόσπιτό μου. Γεια σας, παιδιά. Άκουσα ότι βρήκατε μια μικρή αράχνη. Θα τη βγάλω από το δωμάτιο για να μπορέσετε να παίξετε. Μαμά, τη λένε κυρία Καλαμοπόδαρη. Α, μεγαλούτσικη κυρία Καλαμοπόδαρη, ε! Η αράχνη αρέσει στην Πέπα και στον Τζόρτζ. Νάνι, νάνι. Ο Τζόρτζ βάζει την αράχνη στο κρεβάτι. Όχι, Τζόρτζ. Θέλει λίγο τσάι. Δεν θέλει να πάει στο κρεβάτι. Πεινάς, κυρία Καλαμοπόδαρη. Θέλεις να φας λίγο κέικ. Η Πέπα δεν φοβάται πια την αράχνη. Μαμά, μπαμπά, καθίστε. Θα πιούμε όλοι μαζί τσάι με την κυρία Καλαμοπόδαρη. Ποιος θέλει τσάι? Εγώ παρακαλώ. Εγώ παρακαλώ. Τζόρτζ, έλα, πέτα μου την μπάλα και εγώ θα την πιάσω. Τζόρτζ, πιάσε. Πω, ο Τζόρτζ είναι πολύ μικρός για να πιάσει την μπάλα. Δεν πειράζει, Τζόρτζ. Θες να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα με την Πέπα? Ναι, έλα, μπαμπά. Να σου φορέσω τα μπρατσάκια σου. Ορίστε. Είσαι πολύ κομψός με τα μπρατσάκια σου, Τζόρτζ. Η σειρά μου, η σειρά μου. Ωραία. Τώρα μπορούμε να παίξουμε στο νερό. Ζήτω! Είναι κρύο το νερό. Είναι υπέροχο και ζεστό. Και σταματήστε! Εσύ άρχισες, μπαμπά Γουρουνάκη. Αρκετά με τα πλατσουρίσματα. Μπαμπά, ξέρεις, λατρεύω την παραλία. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν την παραλία. Όλοι λατρεύουν την παραλία. Πέπα, Τζόρτζ, θα παίξετε με τα κουβαδάκια και τα φτιάρια σας. Ναι, θέλουμε, μαμά. Μπαμπά, μπαμπά, μπορούμε να συσκεπάσουμε με άμμο. Δηλαδή... Έλα, μπαμπά. Εντάξει. Γιουπί! Η Πέπα και ο Τζόρτζ σκεπάζουν τον μπαμπά με την άμμο. Φτάνει, φτάνει! Τώρα χρειάζομαι ένα σφυρί και ένα καρφί. Κάντε πίσω, παιδιά, και παρακολουθήστε τον ειδικό επί το έργο. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα καρφώσει το καρφί στον τοίχο. Μη σπάσεις τον τοίχο, μπαμπά. Λες σαν χλαμάρες, Πέπα. Ήταν παιχνιδάκι. Οχ, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης γέμισε ρογμές στον τοίχο. Οχ, μπαμπά, έσπασε στον τοίχο. Σίγα, μια ρογμούλα είναι. Το κάδρο θα την κρύψει. Ορίστε. Και πάλι φαίνεται η ρογμή, μπαμπά. Ναι. Θα βγάλω το καρφί και θα κλείσω τη ρογμή. Μην τα κάνεις χάλια, μπαμπά. Λες σε χλαμάρες, Πέπα. Γεννήθηκε! Οχ, μπαμπά! Τώρα τον έσπασε στα αλήθεια τον τοίχο. Λες η μαμά να το προσέξει? Ναι, νομίζω ότι θα το δει. Γρήγορα, Τζόρτζ! Μα τι κάνουν επιτέλους? Μπαμπά, σε βλέπουμε! Ο μπαμπάς Γουρουνάκης πρέπει να φτιάξει τον τοίχο πρωτού γυρίσει σπίτι η μαμά Γουρουνίτσα. Τούβλο, παρακαλώ. Πρώτα ο μπαμπάς κλείνει την τρύπα με τούβλα.
Ορίστε. Μετά ο μπαμπάς Γουρουνάκης βάζει σοβά πάνω στα τούβλα. Παιχνιδάκι. Ύστερα ο μπαμπάς Γουρουνάκης βάφει τον τοίχο. Η Πέπα κάνει κούνια. Μαμά, μαμά, σπρώξε με, έλα. Είσαι έτοιμη? Ναι, θέλω να πάω πάρα πολύ ψηλά. Πιο ψηλά, μαμά. Ο Τζόρτζ θέλει και αυτός να κάνει κούνια. Είναι η σειρά σου, Τζόρτζ. Κρατήσου καλά. Θέλω εγώ να σπρώξω τον Τζόρτζ. Σπρώξε τον Τζόρτζ απαλά, Πέπα. Ναι, μαμά. Κρατήσου καλά, Τζόρτζ. Πόπο, η Πέπα παρέσπρωξε δυνατά τον Τζόρτζ. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να πηγαίνει ψηλά. Πέπα, ξέρεις ότι ο Τζόρτζ φοβάται το ύψος. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Έλα, πάμε να παίξουμε στο μονάζυγο. Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Ντάνι. Γεια σου, Πέπα. Ναι. Το κάνετε εντελώς λάθος. Θα σας δείξω εγώ πώς να το κάνετε σωστά. Κάντε άκρη. Θέσεις, έτοιμοι, πάμε! Κοιτάξτε με, πετάω σαμπουλί! Ωχ, δεν μπορώ να βγω! Η Πέπα σφήνωσε μέσα στο λάστιχο. Δεν είναι αστείο. Εδώ που τα λέμε είναι λιγάκι. Πρέπει να σε τραβήξουμε έξω. Οι φίλοι της Πέπα τη βοηθούν να βγει από το λάστιχο. Ζήτω! Σας ευχαριστώ όλους! Η μαμά Γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζόρτζ είναι στην κουζίνα και μαγειρεύουν. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης συνεχίζει να κάνει τα push-ups του. Ο μπαμπάς τα πάει πολύ καλά. 9, 10, ναι, 11, ας ελπίσουμε ότι δεν θα το παρακάνει. 12, πάω να δω. 13, 14, 15, 16, 17... Μπαμπά Γουρουνάκη, κάνεις αβολιές. Θα έπρεπε να κάνεις push-ups. Είδα κάτι ενδιαφέρον στην τηλεόραση. Άτακτε, μπαμπά. Μπορεί ο μπαμπάς να έχει καλύτερα αποτελέσματα με το παλιό μου ποδήλατο. Αχα, πολύ πλάκα θα έχει. Θα κάνω ποδήλατο και θα βλέπω και τηλεόραση ταυτοχρόνως. Μα είναι αδύνατον! Αυτό το πράγμα κάνει πολύ φασαρία. Δεν ακούω τι λέει τηλεόραση. Πρέπει να κάνεις γυμναστική όμως. Το βρήκα! Πάρε το ποδήλατό μου, μπαμπά! Ναι, και έτσι θα πάρεις και καθαρό αέρα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης θα ανέβει στο ποδηλατάκι της Πέπα. Μπαμπά, αυτά είναι τα πετάλια. Αυτά είναι τα φρένα. Και αυτό είναι το κουδούνι. Ναι, ναι, ευχαριστώ, Πέπα, το ξέρω. Για χαρά! Παιχνιδάκι! Δύσκολο πράγμα η γυμναστική τελικά. Τώρα θα γυμναστώ χωρίς να κάνω πετάλο. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης τρέχει πολύ γρήγορα. Μάλλον πρέπει να πάω λίγο πιο σιγά. Τα φρένα δεν πιάνουν καλά. Βοήθεια! Ω, βοήθεια! Ο μπαμπάς Γουρουνάκης λείπει αρκετή ώρα. Μαμά, πού λες να είναι ο μπαμπάς? Μην ανησυχείς, Πέπα. Ο μπαμπάς πρέπει να τα περνάει πολύ ωραία για να λείπει τόση ώρα. Τι είναι όλη αυτή η φασαρία? Βοήθεια! Τι στην ευχή γίνεται εκεί πάνω? Γιατί τόση φασαρία? Και τι είναι αυτά τα χάλια στο πάτωμα? Μπορεί να σκοντάψει κάποιος και να χτυπήσει. Κάποιος πράγματι σκόνταψε και χτύπησε. Πω πω, καημένε μπαμπαγουρουνάκι. Ελάτε, παιδιά, ελάτε να τακτοποιήσουμε. Μα, παίζουμε κούκλες και δεινόσαυρους. Θα συνεχίσετε το παιχνίδι σας αφού συγγυρίσετε.
αφού όλα τα πράγματα είναι του Τζόρτζ. Α, ώστε έτσι. Άρα αυτό είναι ένα από τα υπέροχα φουστάνια του Τζόρτζ. Όχι. Μπορεί να είναι και δικά μου. Εντάξει, εγώ θα βοηθήσω τον Τζόρτζ και η μαμά Γουρουνίτσα θα βοηθήσει την Πούπα. Να κάνουμε αγώνες. Κορίτσια εναντίον αγοριών. Ωραία ιδέα. Για να δούμε ποιος θα τελειώσει πρώτος. Θες είσαι έτοιμη, πυρ! Κερδίζουμε. Όχι, χάνετε. Εκεί. Τι είναι αυτό? Αρκουδάκι, έφαγα το κόσμο να σε βρω. Γρήγορα, Πέπα, βάλε το αρκουδάκι στο καλάθι με τα παιχνίδια. Εκεί. Τώρα τα βιβλία. Υπέροχα. Η Χλόη ζωγραφίζει τα μάτια της κούκλας. Να ζωγραφίσω το στόμα. Εντάξει. Το όνομά μου είναι Πέπα. Τζόρτζ, τι κούκλα θα ήθελες να φτιάξεις? Ρόσαβο. Δεινόσαυρο. Ο Τζόρτζ λέει πάντα δεινόσαυρος για τα πάντα. Ωραία. Ένας τρομερός δεινόσαυρος κούκλα. Η Χλόη φτιάχνει για τον Τζόρτζ μια κούκλα δεινόσαυρο. Έχει και μητέρα δόντια. Ορίστε, ένας τρομερός δεινόσαυρος. Το φαγητό είναι έτοιμο. Ερχόμαστε. Μετά το φαγητό θα παίξουμε κουκλοθέατρο. Η θεία Γουρουνίτσα έφτιαξε σπαγκέτι για μεσημέρι. Αυτά τα σπαγκέτι είναι υπέροχα. Τα καλύτερα που έχω φάει ποτέ. Πώς φαίνεται ότι εσείς οι δύο είσαστε αδέρφια? Ίδιοι και απαράλλαστοι. Τι θέλεις να πεις? Είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Η Πέπα, Τζόρτζ και εγώ θα παίξουμε κουκλοθέατρο. Φανταστικό. Θα έρθουμε να τον είστε έτοιμοι. Κουκλοθέατρο. Πολύ πλάκα θα έχει. Προλαβαίνω να φάω λίγα σπαγκέτια ακόμη. Μπορώ να έχω κι εγώ λίγα ακόμα. Το κουκλοθέατρο θα αρχίσει σε λίγο. Γεια σας. Το όνομά μου είναι Χλόη. Και εγώ είμαι η Πέπα. Ένας δεινόσαυρος! Ένας τρομερός δεινόσαυρος! Ας το καλό, πολύ ωραία ήταν! Μπράβο! Είμαι ο θείος Γουρουνάκης. Γεια σου, θείε Γουρουνάκη! Γεια σου, Πέπα! Είναι ολόιδια εσύ! Νομίζω ότι έκαναν την κοιλιά μου λίγο μεγαλύτερη. Έλα να φουσκώσουμε την πισίνα μας τώρα. Ο μπαμπάς τη φουσκώνει με την τρόπα. Παιχνιδάκι ήταν. Η Πέπα κρατάει το λάστιχο και η μαμά Γουρουνίτσα ανοίγει το νερό. Πού είναι το νερό? Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν τη φουσκωτή πισίνα τους. Παγωτά, παγωτά. Η Δεσποινή σκουνέλη, θα φάμε παγωτό. Παγωτά. Τις πολύ ζεστές μέρες η Δεσποινή σκουνέλη πουλάει παγωτά. Μαμά, μπαμπά, μπορείτε να μας φέρετε παγωτό σας παρακαλώ? Εντάξει, θα σας πάρουμε. Κάνει πολύ ζέστη σήμερα. Ζήτω. Πάρτε μου και εμένα ένα, Σε όλους αρέσει το παγωτό. Γεια σας, μαμά Γουρουνίτσα, Πέπα και Τζόρτζ. Γεια σου, Δεσποινή σκουνέλη. Τι παγωτά να σας βάλω? Μπορώ να έχω ένα χωνάκι, Δεσποινή σκουνέλη? Φυσικά και μπορείς, Πέπα. Ευχαριστώ. Και ένα για μένα και ένα για τον μπαμπά, παρακαλώ. Και ο νεαρός κύριο Τζόρτζ, τι θέλει? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρο. Χαζούλη, Τζόρτζ. Λέει συνέχεια δεινόσαυρος για τα πάντα. Λοιπόν, τυχαίνει να έχω για σένα ένα ξυλάκι σε σχήμα δεινόσαυρου. Έλα. Δεινόσαυρος. Τζόρτζ, πρέπει να φας το ξυλάκι σου προτού λιώσει. Δεινόσαυρος. Του Τζόρτζ του αρέσει τόσο πολύ το ξυλάκι δεινόσαυρος που δεν θέλει να το φάει. Ευχαριστώ, Δεσποινή σκουνέλη. Καλά να περάσετε. Αυτό είναι το φόρεμα της βασίλισσας. Είναι τόσο ωραίο.
Κοίτα, Πέπα, αυτό είναι το χρυσό στέμμα της βασίλισσας. Wow! Τι υπέροχα πράγματα! Μαμά, πού είναι η τηλεόραση της βασίλισσας? Δεν είχαν τηλεόραση τότε. Δεν είχαν τηλεόραση? Είχαν υπολογιστές όμως, ε? Όχι, ούτε υπολογιστές είχαν τότε. Και τι έκαναν όλη μέρα? Μαμά, αν ήμουν βασίλισσα, θα μπορούσα να τρώω όσες φέτες ήθελα. Η Πέπα φαντάζεται ότι είναι βασίλισσα. Νόστιμο. Χρειάζεσαι κάτι άλλο, βασίλισσα, Πέπα? Ναι, θέλω κι άλλο κέικ. Φυσικά. Εμπρός, Πέπα. Έρχομαι, μπαμπά. Μπαμπά, είμαι η βασίλισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν μου μιλάς. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από την υψηλότητά σας. Και τι δουλειά κάνεις? Είμαι ο μπαμπάς σας. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτό το δωμάτιο τι είναι? Είναι η αίθουσα του δεινόσαυρου. Η αίθουσα του δεινόσαυρου? Τζορτζ, είμαστε στο δωμάτιο του δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος. Πού είναι ο δεινόσαυρος? Κάπου μέσα στο δωμάτιο. Δεν τον βλέπω. Πρέπει να είναι πολύ μικρός. Κι όμως, Πέπα, είναι πολύ μεγάλος. Wow! Είναι τα κόκαλα ενός αληθινού δεινόσαυρου. Δεινόσαυρος. Γεια σε όλους. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου, Σούζη. Είμαι η πριγκίπισσα Πέπα. Πρέπει να υποκλίνεσαι όταν θες να μου μιλήσεις. Γεια σας, μεγαλειοτάτη. Ναι. Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Ανοίξτε καλά και κάντε α. Ναι, είμαι κλόουν. Κάνε μας κάτι αστείο. Ρεβέκα, γιατί είσαι ντυμένη καρότο? Μ' αρέσουν τα καρότα. Δεινόσαυρος. Τι τρομερός δεινόσαυρος. Η Πέπα καμαρώνει μπροστά στον καθρέφτη. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη από όλες? Εσύ είσαι, Πέπα. Μιαου. Γεια σου, Πέπα. Γεια σου. Είμαι μια νερέδα πριγκίπισσα. Κι εγώ μάγισσα. Μιαου. Έχω και μαγικό ραβδί. Μαγικό ραβδί έχω κι εγώ. Θα σε κάνω βάτραχο. Κι εγώ μπορώ να σε κάνω βάτραχο. Δεινόσαυρος. Πω, ο Τζορτζ φοβήθηκε την ίδια του την εικόνα στον καθρέφτη. Χαζούλη, Τζορτζ, κοίτα, εσύ είσαι στον καθρέφτη. Παιδιά, ήρθε η ώρα να αποφασίσετε ποιος έχει φορέσει την καλύτερη στολή. Θέλουμε ένα γκρίτι. Αφού το πάρτι είναι της Πέπα, ίσως πρέπει εκείνη να κάνει τον γκρίτι. Είμαι κριτής, είμαι κριτής. Μπαμπά, τι είναι ο κριτής? Ο κριτής αποφασίζει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Αχ, ωραία! Η Πέπα θα αποφασίσει ποιος έχει την καλύτερη στολή. Σούζη, να δω τη στολή σου, παρακαλώ. Είμαι η νοσοκόμα Σούζη. Κάνω τον κόσμο καλά. Πολύ καλά, νοσοκόμα Σούζη. Τώρα ο Ντάνι. Είμαι πειρατής. Βήρα τις άγκυρες. Παπουρουνάκι. Γεια σας, Πέπα, Τζορτζ. Κοιτάξτε τι σας έφτιαξα εγώ. Ένα δεντρόσπιτο. Δεντρόσπιτο? Για τον Τζορτζ και για μένα. Οι κουρτινούλες είναι για το δεντρόσπιτό σας. Ζήτω. Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν το δεντρόσπιτό τους. Ευχαριστώ και για γουρουνίτσα. Ευχαριστώ, Παπουγουρουνάκι. Ποιος θέλει να μπει μέσα στο σπίτι πρώτος? Εγώ, εγώ! Εμπρός, λοιπόν! Πριν μπω μέσα στο δεντρόσπιτό μου, πρέπει να βγάλω τους λασπωμένους μπότες μου. Είμαι στο δεντρόσπιτό μου! Είμαι στο δεντρόσπιτό μου! Τζορτζ, θέλεις να μπεις κι εσύ στο δεντρόσπιτο?
Ναι, ποιος είναι? Ένα γουρουνάκι ονόματι Τζόρτζ θα ήθελε να σου κάνει επίσκεψη. Μπορεί να περάσει? Μόνο αν βγάλει τις λασπωμένες μπότες του. Τζόρτζ, βγάλε τις μπότες σου για να μπορέσεις να επισκεφθείς την Πέπα στο δεντρόσπιτο. Ποιος είναι? Τζόρτζ? Ναι, ποιος είναι? Η μαμά γουρουνίτσα. Έχετε χώρο και για άλλους επισκέπτες? Πρέπει να πεις τις μυστικές λέξεις. Τότε μπορείς να μπεις στο σπίτι μας. Μάλιστα. Και ποιες είναι οι μυστικές λέξεις? Πρέπει να σου τις ψιθυρίσω. Οι μυστικές λέξεις είναι η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Μάλιστα. Πες τις μυστικές λέξεις. Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Ακριβώς. Η μεγάλη κοιλιά του μπαμπά. Αυτές τις μυστικές λέξεις τις βρίσκω εγώ σαν χλές. Μια φορά και ένα καιρό ζούσε σε ένα κάστρο μία μικρή πριγκίπισσα που την έλεγαν νησταγμένη πριγκίπισσα. Μπαμπά, γιατί την έλεγαν έτσι? Θα το μάθεις αργότερα. Η νησταγμένη πριγκίπισσα ήταν όμορφη. Ναι, ήταν πολύ όμορφη. Της άρεσε πολύ να κοιτάζεται στον καθρέφτη. Είμαι τόσο όμορφη. Ποιος άλλος ζούσε σε αυτό το κάστρο? Ναι. Σε αυτό το κάστρο ζούσαν επίσης ο μικρός πρίγκιπας, η βασίλισσα μαμά και ο βασιλιάς μπαμπάς. Ακριβώς, και ζούσαν όλοι μαζί στο κάστρο. Ο βασιλιάς μπαμπάς είχε μεγάλη κοιλιά? Όχι, φυσικά. Ήταν πολύ όμορφος, σαν εμένα. Τέλος πάντων, υπήρχε επίσης ένας δράκος. Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Α, ναι, σωστά, δεν ήταν δράκος, ήταν δεινόσαυρος. Έξω από το κάστρο ζούσε ένας πελώριος, άγριος δεινόσαυρος. Πόπο, μήπως ο δεινόσαυρος δεν ήταν τόσο άγριος, μπαμπαγουρουνάκι? Συγγνώμη, Τζόρτζ. Όχι, ο δεινόσαυρος ήταν πολύ ευγενικός. Έτρωγε πάρα πολύ χορτάρι. Μπαμπαγουρουνάκι. Συγγνώμη. Να, έκανα το δεινόσαυρο. Μπαμπά, γιατί την πριγκίπισσα την έλεγαν η νησταγμένη πριγκίπισσα? Θα έρθω και σε αυτό. Μετά ο ήλιος βασίλεψε. Ύστερα βγήκαν τα άστρα και το φεγγάρι. Κι όλοι άρχισαν να νιστάζουν πολύ. Πολύ ωραία τα βάλατε. Τώρα θα τα ανάψω. Ορίστε τα σπίρτα. Μα δεν χρειαζόμαστε σπίρτα. Μπαμπά, πώς ανάψεις τη φωτιά χωρίς σπίρτα? Θα ανάψω τη φωτιά με τον παλιό τρόπο, τρίβοντας μεταξύ τους αυτά τα δύο ξυλαράκια. Ο μπαμπάς γουρουνάκης τρίβει τα δύο ξυλαράκια μεταξύ τους για να ανάψει τη φωτιά. Πού είναι η φωτιά, μπαμπά? Μη βιάζεσαι. Ζήτω! Ήταν παιχνιδάκι. Τώρα μπορούμε να ζεστάνουμε την ντοματόσουπα. Ακούστε τους ήχους της φύσης. Τι είναι αυτός ο ήχος? Τα τριζόνια είναι που τραγουδούν. Και αυτό τι είναι? Μια κουκουβάγια. Κοίτα, νάτι. Wow. Και αυτός ο θόρυβος τι είναι? Α, δεν είμαι σίγουρη. Η κοιλιά του μπαμπά είναι. Το γουργουριτό της κοιλιάς μου είναι ο καλύτερος φυσικός ήχος. Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να πάμε. Λατρεύω την ντοματόσουπα. Κι εγώ το ίδιο. Να κι άλλος ένας φυσικός ήχος του μπαμπά γουρουνάκι. Τι? Ελάτε, παιδιά, όλοι στη σκηνή. Ώρα για ύπνο. Δεν χωράμε όλοι μέσα. Η σκηνή είναι πολύ μικρή. Μια χαρά χωράμε. Μέσα, εμπρός. Κάνε πιο εκεί, μαμά γουρουνίτσα. Μπαμπά, παρά είσαι μεγάλος για τη σκηνή. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς προτιμώ να κοιμηθώ έξω. Καληνύχτα, μπαμπά γουρουνάκι. Καληνύχτα, μπαμπά. Νύχτα, νύχτα. Καληνύχτα σε όλους. Η μαμά γουρουνίτσα, η Πέπα και ο Τζόρτζ κοιμούνται στη σκηνή. Ο μπαμπάς γουρουνάκης κοιμάται έξω, κάτω από τα άστρα.
Μήπως αρέσει το μαρούλι. Ναι, παπουγουρουνάκι. Όχι. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το μαρούλι. Όπα, κάτι πρέπει να έχω που να αρέσει στον Τζόρτζ. Σου αρέσει το αγγούρι. Ναι. Yeah. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει το αγγούρι. Και δεν του αρέσει το μαρούλι. Και δεν του αρέσουν οι ντομάτες. Λοιπόν, Τζόρτζ, ποιο λαχανικό σου αρέσει? Το κέικ σοκολάτα. Χαζούλη, Τζόρτζ, το κέικ σοκολάτα δεν είναι λαχανικό. Μπορεί του Τζόρτζ να του αρέσουν τα λαχανικά, άμα του κάνω μια υπέροχη σαλάτα. Ω, υπέροχες φρέσκες ντομάτες, μαρούλι και αγγούρι. Πρώτα πρέπει να τα πλύνουμε. Η Πέπα και ο Τζόρτζ βοηθούν τη γιαγιά Γουρούνιτσα να πλύνει τα λαχανικά. Εντάξει, φτάνει το πλύσιμο. Η γιαγιά Γουρούνιτσα έκανε τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι σαλάτα. Παππού Γουρουνάκι, φώναξε τους όλους για να φάμε. Τρώμε! Η γιαγιά Γουρούνιτσα έφτιαξε πίτσα σήμερα. Να και η σαλάτα μας. Την έφτιαξα με τις ντομάτες, το μαρούλι και το αγγούρι του παππού. Αρχίστε, παιδιά! Ο Τζόρτζ έφαγε την πίτσα του. Αλλά του Τζόρτζ δεν του αρέσουν ούτε οι ντομάτες, ούτε το μαρούλι, ούτε το αγγούρι. Πω πω, Τζόρτζ, δεν σου αρέσει η σαλάτα? Όχι, Τζόρτζ. Για δοκίμασε λίγο αυτή την υπέροχη ντομάτα. Ναι. Τζόρτζ, αυτό είναι αγγούρι. Ο παππούς το καλλιέργησε στον κήπο του. Ναι. Μαμά, ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ μακριά. Είναι κεραυνός, Πέπα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καταιγίδα και πολύ βροχή. Γρήγορα, όλοι μέσα, θα μας πιάσει η βροχή. Γιατί τέτοιος πανικός? Η βροχή είναι ακόμα πολύ μακριά. Ο ουρανός σκοτεινιάζει όλο και πιο πολύ. Σε λίγο θα ξεσπάσει η καταιγίδα. Πέπα, Τζόρτζ, φέρατε όλα τα παιχνίδια σας από τον κήπο. Δεινόσαυρος. Ωραία. Ο κύριος δεινόσαυρος είναι ασφαλής. Το αρκουδάκι! Άφησε το αρκουδάκι στον κήπο. Θα βρεχεί. Μη φοβάσαι, Πέπα. Ο μπαμπάς θα σώσει το αρκουδάκι. Κάνε γρήγορα, μπαμπά γουρουνάκι. Όπου να είναι θα βρέξει. Τα ξέρω όλα εγώ για τις καταιγίδες. Θα αργήσει πολύ να βρέξει. Το φαντάστηκα. Προλαβαίνω μια χαρά ώσπου να βρέξει. Το καημένο το αρκουδάκι έγινε μουσκεμα. Ναι, το καημένο το αρκουδάκι. Ας το σκουπίσουμε. Το καημένο το αρκουδάκι. Έτσι, μπράβο, αρκουδάκι. Στέγνωσες. Και ο καημένος σου μπαμπάς έγινε μουσκεμα κι εγώ. Ω, συγγνώμη, μπαμπά. Έλα να σε σκουπίσουμε. Έτσι, μπράβο, μπαμπά γουρουνάκι. Τώρα είσαι στεγνός. Η βροχή μπαίνει μέσα στο σπίτι. Βρέχεται το πάτωμα. Πω πω, τι θα κάνουμε, μπαμπά γουρουνάκι? Μην ανησυχείτε. Ο μπαμπάς γουρουνάκης χρησιμοποιεί ένα κουβά για να μαζεύει. Demi plié. Τώρα ένα μικρό άλμα. Petit jeté. Με χάρη και ομορφιά. Petit jeté. Χάρη και ομορφιά. Petit jeté. Χάρη και ομορφιά. Το μάθημα μπαλέτου έχει πολύ πλάκα. Σηκώστε τα χέρια. Φανταστείτε ότι είστε πανέμορφοι κύκνοι.
Πώς νομίζετε ότι κάνει ο κύκνος? Ναι. Μιαου. Ναι. Χάρη και ομορφιά. Η Πέπα λατρεύει το χορό. Όλοι λατρεύουν το χορό. Μαμά, μαμά, χορέψαμε όλοι σαν κύκνοι. Η Πέπα τα πήγε πολύ καλά. Έπρεπε να χορέψω όμορφα και χαριτωμένα. Ω, υπέροχα! Να σου δείξω πώς το έκανα. Έλα να πάμε σπίτι πρώτα. Εκεί θα δείξεις τον μπαμπά, στον Τζόρτζ και σε μένα τι έμαθες. Γεια σας! Μαμά, μπορώ να σηκωθώ τώρα? Ο γιατρός Καφέ Αρκούδος λέει ότι πρέπει να μείνεις για λίγο στο κρεβάτι. Ω, μα είναι τόσο βαρετό. Ο γιατρός είπε ότι μπορείς να δεχτείς επισκέψεις. Μπορεί να έρθει να με δει η Σούζη Προβατίνα. Η Σούζη Προβατίνα είναι η καλύτερη φίλη της Πέπα. Θα πάρω τη μαμά της Σούζη Προβατίνας. Γεια σας, κυρία Γουρουνίτσα. Μπορεί η Πέπα να μιλήσει στη Σούζη? Γεια σου, Σούζη. Γεια σου, Πέπα. Δεν είμαι πολύ καλά. Έχω κόκκινα σπυράκια στο πρόσωπο. Ήρθε ο γιατρός να σε δει? Ναι, ήρθε στο σπίτι ο γιατρός Καφέ Αρκούδος. Είπε ότι δεν είμαι πολύ καλά και ότι είμαι πολύ γενναία. Ώστε είσαι στα αλήθεια άρρωστη. Ναι, ναι. Δεν το κάνω στα ψέματα. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Ο γιατρός Καφέ Αρκούδος μου έδωσε ένα φάρμακο που έχει πολύ απέσια γεύση. Έρχομαι να σε δω. Ναι. Πάω να φορέσω τη στολή της νοσοκόμας. Η Σούζη Προβατίνα ήρθε να δει την Πέπα. Η Σούζη φοράει στολή νοσοκόμας. Μαζί της έχουν έρθει ο Ντάνι Σκυλάκης και η Ρεβέκα Κουνέλα. Γεια σας, Πέπα. Γεια σας. Πώς αισθάνεσαι? Δεν είμαι πολύ καλά, Σούζη. Πρέπει να μείνω στο κρεβάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώσεις καλύτερα? Μπορείτε να μου φέρετε χυμό πορτοκάλι. Εντάξει. Η Πέπα φαίνεται να το διασκεδάζει πολύ. Ευχαριστώ, Σούζη. Νιώθεις κάπως καλύτερα? Λιγουλάκι. Ντάνι, ρώτα τη μαμά μου αν μπορώ να φάω παγωτό. Εσύ, Ρεβέκα, θα μπορούσες να μου φέρεις λουλούδια από τον κήπο? Έλα, Τζόρτζ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ αφήνουν πατημασία στο χιόνι. Η Πέπα και ο Τζόρτζ λατρεύουν να αφήνουν πατημασία στο χιόνι. Πόπο. Δεν είναι αστείο. Τζόρτζ, έλα να παίξουμε χιονοπόλεμο. Η Πέπα έφτιαξε μια χιονόμπαλα. Η Πέπα και ο Τζόρτζ διασκεδάζουν πολύ. Τζόρτζ, έλα πίσω, γουρουνάκι. Πόπο, νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει αρχίσει να γίνεται λίγο επικίνδυνο. Συγγνώμη, Τζόρτζ. Τζόρτζ, έλα να φτιάξουμε χιονάνθρωπο. Η Πέπα και ο Τζόρτζ φτιάχνουν χιονάνθρωπο. Πρώτα φτιάχνουν το σώμα. Τζόρτζ, αυτό είναι το σώμα του χιονάνθρωπου. Τώρα φτιάχνουν το κεφάλι του χιονανθρώπου. Τώρα χρειάζεται χέρια και μάτια και στόμα. Να, ο χάρτης του θησαυρού για την Πέπα. Και ο Τζόρτζ μπορεί να φορέσει το πειρατικό μου καπέλο. Στις διαταγές σου, καπετάν Τζόρτζ! Ο χάρτης είναι λίγο δύσκολος. Μπαμπά, μπορείς να βοηθήσεις? Φυσικά, Πέπα. Είμαι πολύ καλός στους χάρτες. Ναι, πράγματι είναι δύσκολο. Ω,
Μπαμπά Γουρουνάκη, τη βλέπω. Κρατάς το χάρτη σου ανάποδα. Ναι, το ξέρα, το ξέρα. Εύκολο είναι. Ο κόκκινος σταυρός δείχνει που είναι ο θησαυρός. Σε ποιο σημείο όμως του κήπου είναι αυτές οι δύο μιλιές? Δεν ξέρω. Να σας δώσω ένα στοιχείο. Ναι, γιαγιά. Το πρώτο στοιχείο είναι σε ένα μπουκάλι. Μα πού είναι το μπουκάλι? Εγώ το βλέπω! Η Πέπα βρήκε το πρώτο στοιχείο. Ένα μήνυμα μέσα σε ένα μπουκάλι. Κοιτάξτε όλοι! Να το μπουκάλι! Μπράβο σου, Πέπα! Για να δούμε τι γράφει το μήνυμα. Ω, ένα μήνυμα από έναν πειρατή! Μαμά, μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα του πειρατή? Αυτός ο πειρατής έχει πολύ κακό γραφικό χαρακτήρα. Ο γραφικός χαρακτήρας του πειρατή είναι μια χαρά. Όχι, δεν βγάζω καθόλου τι λέει. Μα ο πειρατής το λέει καθαρά. Ακολουθήστε τα βέλη. Ακολουθήστε τα βέλη. Ο Τζόρτζ βρήκε το δεύτερο στοιχείο. Ξυλαράκια σε σχήμα βέλους. Κοιτάξτε, δείχνει προς εδώ. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ακολουθούν τα βέλη. Κοίτα, Τζόρτζ, ένα κλειδί. Η Πέπα βρήκε το επόμενο στοιχείο. Ένα κλειδί. Μπράβο, Πέπα. Τώρα πρέπει να βρεις το σεντούκι του θησαυρού και να το ξεκλειδώσεις. Λατρεύω το αυτοκίνητό μας. Κι αυτό λατρεύει εμάς, νομίζω. Σωστά. Ω, το αυτοκίνητο βγάζει πολύ περίεργους ήχους. Τι έπαθε, μπαμπά? Δεν ξέρω. Να πάμε στο συνεργείο του παππού Σκυλάκη. Μπορεί να το φτιάξει. Πολύ καλή ιδέα, μαμά Γουρουνίτσα. Ο παππούς Σκυλάκης έχει συνεργείο. Είναι πολύ καλό στην επισκευή αυτοκινήτων. Παπα! Μπαμπά Γουρουνάκη! Το αυτοκίνητό σου δεν μας τα λέει καλά. Θα το φτιάξεις, σε παρακαλώ, παππού Σκυλάκη. Ναι, αλλά θα μου πάρει όλη τη μέρα. Θέλαμε να πάμε βόλτα με το αυτοκίνητό μας. Μην ανησυχείτε, θα σας δανείσω αυτό το αυτοκίνητο όσο θα φτιάχνω το δικό σας. Ζήτω! Σε ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Να σας κατεβάσω την οροφή. Ναι, μπορείτε. Θα πατήσω το κόκκινο κούμπι. Τι έξυπνο αυτοκίνητο. Wow. Όταν γυρίσετε, θα έχω φτιάξει το αυτοκίνητό σας. Ευχαριστώ, παππού Σκυλάκη. Γεια χαρά! Γεια! Γεια σας! Γεια χαρά! Το καινούριο μπλε αυτοκίνητο αρέσει στην Πέπα και στην οικογένειά της. Πολλά κουμπιά έχει αυτό το αυτοκίνητο. Τι κάνει το πράσινο κουμπί, μπαμπά? Για να δούμε. Μαγικά παράθυρα! Μπαμπά, μπορείς να κατεβάσεις τα μαγικά παράθυρα? Τι κάνει το μπλε κουμπί? Δεν ξέρω. Για να δούμε. Αν βάλεις το δόντι κάτω από το μαξιλάρι σου απόψε, θα έρθει στο σπίτι η Νεράιδα. Η Νεράιδα θα πάρει το δόντι και στη θέση του θα αφήσει ένα στραφτερό κέρμα. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω Νεράιδα των δοντιών. Εσύ τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, Τζόρτζ? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Γρήγορα, Τζόρτζ, ώρα για ύπνο. Δεν θέλουμε να χάσουμε την Νεράιδα των δοντιών. Πριν πάνε στο κρεβάτι, η Πέπα και ο Τζόρτζ βουρτσίζουν τα δόντια τους. Πέπα, τι κάνεις εκεί? Βουρτσίζω το δόντι μου για να είναι ωραίο και καθαρό για την Νεράιδα των δοντιών. Η Πέπα δεν βλέπει την ώρα να πάει στο κρεβάτι. Η Πέπα βάζει το δόντι της κάτω από το μαξιλάρι για την Νεράιδα των δοντιών. Καληνύχτα, Πέπα και Τζόρτζ. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Καλή σας νύχτα, γουρουνάκια μου. Τζόρτζ, εγώ δεν θα κοιμηθώ.
Να μείνουμε και δυο ξύπνοι όλη νύχτα να δούμε την Ράδα των Δοντιών. Πολύ αργή αυτή η νεράιδα τελικά. Η νεράιδα των δοντιών κάνει πολλή ώρα να έρθει στο σπίτι. Πού είναι η νεράιδα των δοντιών? Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Είναι η νεράιδα των δοντιών? Τζορτζ, ακούς τίποτα? Όχου, Τζορτζ. Α, ο θόρυβος ήταν ο Τζορτζ. Ήταν τόσο κουρασμένος που αποκοιμήθηκε. Λοιπόν, νομίζω ότι τα τρία κεριά είναι μια χαρά. Η τούρτα γενεθλίων της μαμάς Γουρουνίτσας είναι έτοιμη. Ζήτω! Πρέπει να κρεμάσουμε τις γυρλάντες στο καθιστικό. Γεια σου, μαμά! Α, εδώ είστε όλοι. Είχα αρχίσει να βαριέμαι λίγο. Μαμά, θες να πας μια βολτίτσα στον κήπο μας? Μήπως έχω κι άλλη επιλογή? Όχι. Γεια σου, μαμά. Άντε, καλή βόλτα. Θα σου πούμε εμείς πότε μπορείς να μπεις. Αχ, είχα ξεχάσει πόσο κουραστικό πράγμα τα γενέθλια. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ στολίζουν το καθιστικό. Πλάκα έχει! Η γιαγιά και ο παππούς Γουρουνάκης ήρθαν στα γενέθλια της μαμάς Γουρουνίτσας. Χρόνια πολλά, μαμά Γουρουνίτσα! Δεν θα περάσεις μέσα. Ω, δεν μπορώ να μπω μέσα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης, η Πέπα και ο Τζορτζ ετοιμάζουν εκπλήξεις για τα γενέθλιά μου. Α, τι ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Γεια! Μαμά, θέλεις να έρθεις μέσα τώρα? Ευχαρίστως. Κλείσε τα μάτια σου. Κράτα τα μάτια κλειστά, μαμά. Ένα, δύο, τρία. Άνοιξε τα μάτια σου. Χρόνια πολλά, μαμά. Τι υπέροχη έκπληξη. Φύσα τα κεράκια τώρα και κάνε μια ευχή. Μαμά, μαμά, άνοιξε το δώρο σου. Μπορείς να μαντέψεις τι είναι? Δεν έχω ιδέα. Άνοιξε το να δεις. Α, τι όμορφο φόρεμα. Η Δεσποινή Σκουνέλα έκανε τους φίλους της Πέπα τίγρης. Ορίστε, Σούζη, τώρα μοιάζεις με τίγρη. Ευχαριστώ, Δεσποινή Σκουνέλα. Ναι. Wow, τι ωραία φατσούλα, Σούζη. Σε έκανε ψιψίνα? Όχι, είμαι τίγρης. Ναι. Πέπα, θέλεις να σε βάψω και εσένα? Ναι, θέλω. Θα με κάνετε ελεφαντάκι? Πω πω, δεν ξέρω να φτιάχνω ελέφαντες. Ξέρω να κάνω τίγρης. Ναι, τίγρη τότε. Ορίστε, Πέπα, τώρα είσαι μια τίγρης. Είμαι τίγρης. Τζορτζ, εσύ τι θα ήθελες να είσαι? Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος? Δεν θέλεις να σε κάνω τίγρη και εσένα? Είμαι καλή στις τίγρης. Είμαι τίγρης. Κι εγώ. Οι τίγρες δεν κάνουν γαβ-γαβ. Εσύ που το ξέρεις? Γιατί οι τίγρες είναι σε μεγάλες γάτες. Μιαου. Κι εγώ είμαι γάτα. Κάντι, σε παρακαλώ, θα μας δείξεις να κάνουμε τις τίγρες? Εντάξει. Οι τίγρες περπατάνε πολύ πολύ αργά και μετά πηδάνε. Οι τίγρες όταν θέλουν να πληθούν γλύφονται. Αλλά το καλύτερο είναι ότι όταν είναι ευχαριστημένες γουρχωρίζουν. Γεια σας, παιδιά. Ας το καλό. Είσαστε όλοι τίγρεις. Και εγώ τους μαθαίνω να κάνουν σωστά τις τίγρεις. Τι θέλετε να κάνετε μετά, μικρά τιγράκια? Δεινόσαυρος. Ακριβώς. Πρέπει να βρούμε ένα μπαλόνι δεινόσαυρο για τον Τζορτζ. Πάμε να πάρουμε μπαλόνια για όλους. Ζήτω! Μάλλον η Πέπα δεν πρέπει να πειράζει τον Τζορτζ τόσο πολύ. Πέπα, πάλι πειράζεις τον Τζορτζ? Όχι ακριβώς, μαμά. Του έδειχνα να πιάνει την μπάλα. Αλήθεια?
Ξέρω ένα παιχνίδι για να μάθει ο Τζόρτζ να πιάνει την μπάλα. Είναι αστείο. Λέγεται κορόιδο. Πέπα, πάρε την μπάλα και στάσου από εδώ. Και εσύ, Τζόρτζ, στάσου από εκεί. Ωραία. Πρέπει να πετάξετε την μπάλα ο ένας τον άλλον και εγώ θα προσπαθήσω να την πιάσω. Δηλαδή, εγώ θα είμαι το κορόιδο. Η μαμά θα είναι το κορόιδο. Πιάσε, Τζόρτζ. Ωχ, μου ξέφυγε. Ο Τζόρτζ έπιασε την μπάλα. Ζήτω! Μπράβο, Τζόρτζ. Τώρα πέτα την μπάλα στην Πέπα. Οπ, ξανακάντω. Ξανακάντω. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα πάνω από τη μαμά γουρουνίτσα. Έλα, Τζόρτζ, πέτα μου την μπάλα. Χαζούλη, Τζόρτζ. Κι εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Η Πέπα θέλει να μιμηθεί τον Τζόρτζ, αλλά παρά είναι μεγάλη και κόλλησε. Έχω την μπάλα. Πέπα, είναι η σειρά σου να κάνεις το κορόιδο. Τζόρτζ, πιάσε. Ζήτω! Ζήτω! Την έπιασα! Τζόρτζ, εσύ θα είσαι το κορόιδο! Τζόρτζ, πιάσε! Πιάσε την μπάλα, Τζόρτζ! Μαμά, να παίξουμε στον υπολογιστή σου, χαρούμενη κυρία Κότα! Θα παίξουμε στον υπολογιστή αργότερα. Τώρα πρέπει να δουλέψω. Μαμά, να σε βοηθήσουμε στη δουλειά σου. Όχι, Πέπα. Δεν πρέπει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Τζόρτζ, ούτε και εσύ κάνει να αγγίζεις τον υπολογιστή. Ναι, Τζόρτζ. Ποτέ μην κάνεις αυτό. Πέπα, σταμάτα! Συγγνώμη, μαμά. Απλώς έδειχνα στον Τζόρτζ τι να μην κάνει. Πω, πω. Ο υπολογιστής κανονικά δεν το κάνει αυτό. Μπαμπά γουρουνάκι! Μπαμπά γουρουνάκι! Τι είναι, μαμά γουρουνίτσα? Μπαμπά γουρουνάκι, μπορείς να φτιάξεις τον υπολογιστή? Θα τελειώσω το φαγητό όσο εσύ φτιάχνεις τον υπολογιστή. Εντάξει, μαμά γουρουνίτσα, αλλά δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ, μπαμπά γουρουνάκι. Ο μπαμπάς γουρουνάκι θα φτιάξει τον υπολογιστή. Μήπως να το κλείσω και να το ξανανοίξω. Ο μπαμπάς γουρουνάκης έφτιαξε τον υπολογιστή. Ζήτω, μπαμπάς! Ναι, είμαι ειδικός εγώ σε αυτά τα πράγματα. Μπαμπά, μπορούμε να παίξουμε στον υπολογιστή χαρούμενη κυρία Κότα? Καλύτερα να ρωτήσετε τη μαμά σας. Η μαμά είπε ότι θα παίζαμε αργότερα. Εντάξει τότε, παιδιά. Αλλά δεν ξέρω πού είναι το CD. Η Μαντάμ Γαζέλα προσέχει τα παιδιά στο παιδικό εργαστήριο. Γεια σας. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός, ο Τζόρτζ. Γεια σου, Τζόρτζ. Ναι. Ναι. Μακάρι να είχα ένα μικρό αδερφό σαν τον Τζόρτζ. Αλήθεια? Γεια σου, είμαι ο Ντάνι Σκυλάκης. Δεινόσαυρος είναι αυτός? Είναι ψεύτικος δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Υπέροχα! Δεινόσαυρος. Δεινόσαυρος. Με τρόμαξες, καλέ. Είναι υπέροχος. Ο Τζόρτζ είναι αδερφός μου. Είναι υπέροχος. Η Πέπα είναι υπερήφανη για το μικρό της αδερφό τον Τζόρτζ. Να δείξουμε στον Τζόρτζ πώς κάνουμε ζωγραφιές. Ο Τζόρτζ δεν είναι πολύ καλός στη ζωγραφική. Ίσως μπορείς να τον βοηθήσεις εσύ. Ναι, είμαι πολύ καλή στη ζωγραφική. Θα του δείξω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι. Τζόρτζ, σήμερα θα σου μάθω πώς ζωγραφίζουμε ένα λουλούδι.
Πρώτα κάνεις ένα μεγάλο κύκλο. Όχι, Τζόρτζ, έβαλες λάθος χρώμα. Τώρα πρέπει να ζωγραφίσεις τα πέταλά του. Τζόρτζ, είναι λάθος σχήμα. Τώρα κάνουμε το κοτσάνι και τα φύλλα. Τέλειο. Στην Πέπα και τη Σούζη αρέσει πολύ να παίζουν στο δωμάτιο της Πέπα. Και του Τζόρτζ του αρέσει. Όχι, Τζόρτζ. Αυτό το παιχνίδι είναι για μεγάλα κορίτσια. Άντε να παίξεις με τα δικά σου παιχνίδια. Η Πέπα και η Σούζη θέλουν να παίξουν μόνες τους. Είμαι μία μικρούλα νεράιδα πριγκίπισσα. Θα κουνήσω το μαγικό μου ραβδί και θα σε κάνω βάτραχο. Του Τζόρτζ δεν του αρέσει να παίζει μόνος του. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει κι αυτός. Όχι, Τζόρτζ. Παίζω με τη Σούζη τώρα. Εσύ να πας να παίξεις αλλού. Ο Τζόρτζ θέλει να παίξει με την Πέπα. Νιώθει λιγάκι μόνος. Τζόρτζ, χρειάζομαι βοήθεια. Φτιάχνω μπισκότα με κομμάτια σοκολάτας. Κάποιος πρέπει να γλύψει καλά τον μπολ. Του Τζόρτζ του αρέσει να βοηθάει τη μαμά να φτιάχνει μπισκότα. Αλλά πιο πολύ του αρέσει να παίζει με την Πέπα. Θέλω να γίνω νοσοκόμα. Θέλω να γίνω γιατρός. Ναι, αλλά ποιος θα κάνει τον άρρωστο? Τζόρτζ! Στην Πέπα και στη Σούζη αρέσει να παίζουν τον γιατρό και το νοσοκόμα. Καμιά φορά ο μπαμπάς Γουρουνάκης χάνει τα γυαλιά του. Τζόρτζ, είδατε τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη? Δεν τα βρίσκει πουθενά. Όχι, μαμά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ δεν ξέρουν πού είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Πόπο, ο μπαμπάς δεν βλέπει τίποτα χωρίς τα γυαλιά του και αυτό τον κάνει πολύ κακόκεφο. Χωρίς τα γυαλιά του, ο μπαμπάς Γουρουνάκης δεν μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα του. Είναι γελίο. Δεν βλέπω τίποτα. Κάπου θα τα βάλατε τα γυαλιά μου. Θυμάσαι που τα βάζει συνήθως, μπαμπά Γουρουνάκη? Όταν δεν τα φοράω, τα βάζω πάντοτε στην τσέπη μου. Αλλά δεν είναι εκεί τώρα. Μπαμπά, θες να σε βοηθήσουμε να βρεις τα γυαλιά σου? Καλή ιδέα, Πέπα. Αν τα βρεις, ο μπαμπάς θα πάψει να είναι τόσο κακόκεφος. Δεν είμαι κακόκεφος. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν για τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Η Πέπα ψάχνει κάτω από την εφημερίδα. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Ο Τζόρτζ κοιτάζει επάνω στη τηλεόραση. Αλλά τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη δεν είναι εκεί. Πάμε επάνω στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά. Η Πέπα και ο Τζόρτζ ψάχνουν στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς και του μπαμπά τους. Τζόρτζ, πρόσεξε μη ρίξεις τίποτα κάτω. Α! Δεν είναι αστείο. Η Πέπα ψάχνει κάτω από τα μαξιλάρια, αλλά ούτε εκεί είναι τα γυαλιά του μπαμπά Γουρουνάκη. Αυτό το μικρό σποράκι θα μεγαλώσει και θα γίνει μια μικρή μιλίτσα σαν αυτή. Και αυτή η μικρή μιλίτσα θα γίνει μια μεγάλη μιλιά σαν αυτή. Αου! Και μέσα σε αυτό το μήλο υπάρχουν κι άλλοι σπόροι. Για να γίνουν κι άλλα δέντρα. Ακριβώς. Παππού, παππού, θέλω να φυτέψω ένα σπόρο. Θέλεις να φυτέψεις ένα σπόρο φραουλιάς? Ναι, αμέ.
Από αυτόν τον σπόρο θα φυτρώσει μια υπέροχη φραουλιά. Πρώτα, σκάψε μια τρυπούλα. Μετά θα βάλω μέσα το σπόρο και θα το σκεπάσω με χώμα. Να σου το ποτίσω εγώ. Όχι, όχι. Θέλω να το ποτίσω εγώ. Ωραία. Τώρα θα περιμένουμε να μεγαλώσει. Η Πέπα και ο Τζόρτζ περιμένουν ο σπόρος να μεγαλώσει. Μα δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να έχεις υπομονή, Πέπα. Θα πάρει πολύ καιρό για να μεγαλώσει. Πέπα, Τζόρτζ, είναι ώρα να πάμε σπίτι. Μα περιμένουμε να μεγαλώσει η φραουλιά μου. Ήθελα να φάω φράουλες με το τσάι. Μην ανησυχείς, Πέπα. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, ο σπόρος θα έχει γίνει μεγάλο φυτό. Και θα φάμε φράουλες. Ναι. Έλα, Πέπα. Γεια σου, παππού. Γεια σου, φραουλιά. Αν τρέξουμε στην κολοκύθα του μπαμπά, πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην πέσουμε πάνω της. Ο μπαμπάς θα στεναχωρηθεί πολύ άμα σπάσει η κολοκύθα του. Μη φοβάσαι, Πέπα. Παραβγαίνουμε. Η Πέπα και οι φίλοι της παραβγαίνουν ως την κολοκύθα του μπαμπά Γουρουνάκη. Ει, hey, το νου σας στην κολοκύθα μου. Ζήτω. Πέπα, πρόσεχε. Η κολοκύθα του μπαμπά. Συγγνώμη, μπαμπά. Κοιτάξτε τον Τζόρτζ, πάει τόσο αργά. Το ποδηλατάκι του Τζόρτζ είναι για μωρά. Για μωρά είναι και το δικό σου, Πέπα. Έχεις ακόμα βοηθητικές. Εγώ κάνω ποδήλατο χωρίς τις βοηθητικές μου. Ναι. Κι εγώ. Κι εγώ. Ελάτε να ξανανεύουμε στο λόφο. Θα έρθεις, Πέπα. Όχι, προτιμώ να μείνω εδώ. Ναι. Θα λέμε σε λίγο. Γεια. Η Πέπα εύχεται να μην είχε βοηθητικές ρόδες στο ποδηλατό της. Μπαμπά, δεν θέλω να έχω πια βοηθητικές ρόδες. Μπορείς να κάνεις ποδήλατο χωρίς αυτές. Ναι. Εντάξει, Πέπα. Τότε να τις βγάλουμε. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης βγάζει τις βοηθητικές από το ποδήλατο της Πέπα. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές? Ναι. Δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ? Μπορώ και παραμπορώ. Μπορώ, σας λέω. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Μήπως θέλεις βοήθεια, Πέπα? Ναι, σε παρακαλώ, μπαμπά. Εντάξει. Έτοιμη, σταθερά, φύγε! Μη μ' αφήσεις, μπαμπά. Μη φοβάσαι, σε κρατάω. Ο Τζόρτζ θα ήθελε να ξέρει τι είναι μέσα στο μυστικό κουτί της Πέπα. Αν θέλεις, προσπάθησε να μαντέψεις. Δεινόσαυρος. Ο Τζόρτζ νομίζει ότι η Πέπα έχει βάλει ένα δεινόσαυρο μέσα στο κουτί. Όχι, Τζόρτζ. Πάντα λες τη λέξη δεινόσαυρος για όλα. Έτσι κι αλλιώς, ο δεινόσαυρος παρά είναι μεγάλος για να μπει στο κουτί. Ο Τζόρτζ δεν μπορεί να μαντέψει τι έχει μέσα το μυστικό κουτί της Πέπα. Ο μπαμπάς Γουρουνάκης ξεσκονίζει ένα κάδρο. Μπαμπά, αυτό είναι το μυστικό κουτί μου. Το έφτιαξε η μαμά για μένα. Πολύ ωραίο, Πέπα. Τι έχει μέσα? Είναι μυστικό. Ο Τζόρτζ προσπάθησε να μαντέψει, αλλά δεν μπόρεσε να το βρει. Να προσπαθήσω κι εγώ. Ναι! Μήπως έβαλες μέσα τα γυαλιά μου? Όχι. Τα γυαλιά σου είναι στο κεφάλι σου. Ναι, πράγματι. Χαζούλη, μπαμπά, πρέπει να προσπαθήσεις πιο πολύ. Εντάξει. Μήπως έχεις βάλει μέσα τα παπούτσια της μαμάς? Όχι, έχασες όλες τις ευκαιρίες να μαντέψεις σωστά. Στην Πέπα αρέσουν τα μυστικά. Μαμά, κανείς δεν ξέρει τι έχει μέσα το κουτί μου. Ω, τι έχει εκεί ο Τζόρτζ? Έφτιαξε ένα κουτίκι για τον Τζόρτζ και το γέμισε με πολλά μυστικά. Και μόνο ο Τζόρτζ ξέρει τι έχει μέσα. Ω. Η Πέπα θα ήθελε να ξέρει τι έχει μέσα το κουτί του Τζόρτζ. Το δεινόσαυρο, φυσικά, το παιχνίδι του Τζόρτζ. Όχι. Ο δεινόσαυρος του Τζόρτζ δεν είναι μέσα στο κουτί. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα το βρω ποτέ.
Τώρα τα μυστικά δεν αρέσουν στην Πέπα όσο της άρεσαν πριν. Αν δείξεις τον Τζόρτζ ένα πράγμα από το κουτί σου, μπορεί να σου δείξει ένα πράγμα από το δικό του. Εντάξει. Μα πρέπει να το κάνουμε και οι δυο ταυτόχρονα. Πολύ.